Στη Μόσχα, αδέρφια. Στη Μόσχα. Στη Μόσχα, αλλά είπαμε από την νότια πύλη. Όχι από τη βόρεια, από την νότια πύλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαμίνη, όσο προλαβαίνουμε πριν έρθει ο άλλος, ο βάρβαρος του Βαθυλάκου. Θες να προλάβεις, άμα θες να προλάβεις, πάρε διάβαση ένα τέτοιο. Ωχ, αρχίσαμε. Αρχίσαμε ακόμα, δεν ήρθαμε. Ωχ, μόνο για την εβδομάδα 10 με 13 εδώ είμαστε. Πώς νιώθεις, γιατί εγώ νιώθω λίγο βλάκας. Γιατί? Που έρχονται ακροατές. Έστω άλλη εκπομπή, όχι καλά, άμα ήταν τη δικιά μας, ας πούμε, θα αυτοκτονήσει. Ναι. Ήρθε η κυρία εδώ με τα παιδιά, τη συμπαθέστατη και ευγενέστατη και τα παλικαράκια, πολύ ωραία. Πάω. Τι μας φέρανε. Από την Περιστερά. Περιστερά. Δες πάνω δεξιά. Και διάβασε. Οι ψαράδες στις τυπάλες. Τι. Θα σου πω μετά. Μην μας πεις ότι ψάρεψε την αστυπάλα να σλαμβάνει. Αστυπαλιά. Ένας εσύ και ένας ο άλλος ο φαπλαντάς εκπιερίας. Ή αλλιώς αστυπαλιά. Λοιπόν, ναι. Δεν νιώθεις λίγο βλάκας? Why? Που αν ήσουν μόνιμα εδώ πέρα παραγωγός, ναι. Λέμε αν ήσουν, συνέχιζε να είσαι μόνιμα εδώ. Ναι. Φέρνανε δώρο για τον Ιχολίπτη και όχι για σένα. Ναι, πήρε ο Ιχολίπτης, είδα το κάτι φασολάκι του δώρο. Φίλε, ένιωσα πολύ βλάκας. Ναι, αλλά τον εκθιάζει. Τώρα που είναι να πάρει δώρο, κατάλαβες, κατευθείαν το μειώνει. Σήμερα ούτε καν τον παρουσιάζει. Είδες, αυτό είναι και όσοι. Αντί να είναι με όλους ευγενικός. Θα λες, όχι Ιχολίπτης. Αντί να είναι με όλους ευγενικός, έρχεται η εβδομάδα των παθών, έτσι τελειώνουμε το Μουντιάλ, έτσι πάντο, λαού. Αυτές είναι οι μέρες του Ρασλάμα. Έτσι πρέπει να κεντάσει τώρα. Σήμερα δεν παρουσιάζω τίποτα. Για ένα πια το φασολάκι, ρε φίλε, το έκανε. Μα έμεινε το μάτι, όπα. Κορτσούδια μπαίνω στο στάθμο. Την Αναστασία έκανες έτσι. Ναι, καλό, πολύ είναι, καλό, 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 καλό. Λοιπόν, αδέρφια, δώστε λίγη προσοχή, κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Άμα τη ενάρξη της εκπομπής, έτσι. Άμα τη ενάρξη της εκπομπής μας, μία διαφορετική Media Mart είναι σήμερα. Ίδια δηλαδή, η ίδια, αλλά λίγο διαφορετική. Προσέξτε λίγο. Εκτόσεις και αυθημερών παράδοση στη Media Mart. Οι τιμές της Media Mart είναι χαμηλές όλο το χρόνο. Γνωστό αυτό, έτσι. Σκέψου τώρα στις εκπτώσεις πόσο χαμηλά θα πέσουν. Τώρα είναι η σούπερ ευκαιρία να πάρεις λάπτοπ, τάμπλετ, smartphones, λευκές συσκευές, φωτογραφικές μηχανές, το τελευταίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ, και ό,τι άλλο θέλεις σε τιμές πραγματικά αχτύπητες από τις αχτύπητες εκπτώσεις της MediaMarkt. Α, και κάτι άλλο. Αν βιάζεσαι να απολαύσεις τις συσκευές σου με την υπηρεσία αυθημερών παράδοση, έρχονται στην πόρτα σου την ίδια μέρα. Κάνε τώρα τις αγορές σου από τα καταστήματα MediaMarkt και από το MediaMarkt.gr και παρέλαβε με τον τρόπο που θέλεις. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός. MediaMarkt! Λοιπόν, κοντά μας είναι και Mr. Gold. Για το βράδυ Mr. Gold έχει πάρει 3 άτομα έξτρα προσωπικό για απόψε, γιατί πάρα πολύ απλά 9 η ώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός του World Cup, που λέει και ο Τάσος Ορνιακός και με τρελαίνει όταν το λέει. Mr. Gold, θα πέσουν πολλά γκολ στο World Cup. Mr. Gold, ονειρική πραγματικά πίτσα, συνδυάζει απίστευτες τιμές με άριστη ποιότητα. Στις Οικές Μεσολογγίου 2, μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Τηλεφωνική επικοινωνία με Mr. Gold 628-586. 628-586. Κοντά μας και η Βασιλική Ρετσίνα. Ρετσίνα με την παραδοσιακή βελούδινη πλούσια αυθεντική γεύση. Τώρα ακόμη καλύτερη, βελτιωμένη. Βασιλική Ρετσίνα από την Μεσημβρία Ινοποιητική. Τηλεφωνική επικοινωνία 2310-713-981. Με την Μεσημβρία Ινοποιητική, συνεπώς και με τη Βασιλική Ρετσίνα. Λοιπόν, πάμε. Στρώνε ό,τι θέλεις. Σε ακούω. Δεν έχουμε σήμερα διαγωνισμό. Συμφωνείς με αυτό που λέει ο Βουτσάς? Δεν έχει υπάρξει ακόμα ηθοποιός ή τραγουδιστής που να έχει ξεπεράσει τους γονείς του. Καλό. Ηθοποιός ή τραγουδιστής. Ή τραγουδιστής που να έχει ξεπεράσει τους γονείς του. Πρέπει λίγο να σκεφτώ. Να σκεφτείς. Ηθοποιοί φοβάμαι πως ίσως ναι. Κάποιος. Στην Ελλάδα και Έλληνα. Προφανώς. Στην Ελλάδα εδώ θα λέει. Ναι. Τώρα, κοίταξε. Μου έρχεται να σου πω ένα όχι, πολύ σοφό από τον Κώστα Βουτσά. Ναι, και εγώ τώρα που διάβαζα χορηγίες, καθόμουν σκεφτόμουν. Ναι. Όταν ήμουν θειασάρχης, λέει, έρχονταν γυναίκες και με τον τρόπο τους ήθελαν να κάνουμε σεξ για να. Τις πάρω στην παράσταση. Μάλιστα. Αυτό δεν το πιστεύω εγώ. Συγγνώμη. Με όλο το σεβασμό, εγώ αυτό Χρήστο Κιώση, είπα το ονοματεπώνυμό του, δεν το πιστεύω. Στο χτυποκάρι και στο θερανείο θα παίξει τη θέση του τέτοιου του Παπαγιανόπουλου. Τον ακούω πολύ χαμηλά, Χρήστο Παναγιώτη. Τώρα.
Όχι, μια, μια φορά με ακούω. Μήπως θες να βάλεις τα άλλα. Θες να βάλεις τα άλλα. Λάθος μεγάλο για μένα. Αν παίξει τη θέση του Παπαγιαννόπουλου. Ναι, τότε δεν ξέρω, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, καλά. Παιδιά, να πω κάτι. Ναι. Αύριο, ναι. Αύριο θα δίνω προσκλήσεις για Σπύρα Σπύρα στα Μάτι Κραουνάκι και θα δίνω και για, το, και για Ηλέκτρα, λογικά, έτσι, για την αυριανή παράσταση. Σήμερα έχουμε μόνο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. Δεν ξέρω αν ο Παπαδόπουλος θέλει να βάλει κανένα κουιζάκι. Κουιζάκι. Αν όχι χωρίς κουί. Mm. Αλλά λίγο να είναι προσιτό για τον πολύ κόσμο. Ναι, όχι, δεν έχω σκεφτεί κάτι. Ναι, εντάξει, καλά, να σκεφτώ, θα σου πω. Άστε, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ναι, από τα Opticon Express, έτσι απλά. Χωρίς κουίζ σήμερα. Ελεύθερα για όλο τον κοσμάκι. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express. Τρία μαγαζά στη Θεσσαλονίκη. Ζωή να έχουν. Ένα δυτικά New Ευκάρπια. Δύο στο κέντρο. Ένα α, στη... να βάλω ένα κουιζάκι. Ναι. Το σκεφτόμουν χθες, έτσι. Ναι. Τι είναι αυτό που βλέπεις έναν διαιτητή και 9 στις 10, 9 στους 10 δεν έχουν κάτι το οποίο έχουν ποδοσφαιριστές. Για να μην σου πω οι 10 στους 10. Λοιπόν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Ναι. Το έχουμε σαν θέμα αυτό, έτσι. Σκέτα χωρίς quiz. Γιατί αυτό δεν είναι quiz τώρα. Τι είπες, θα δεν στείλει κανείς. Αυτό τι είναι τώρα. Γιατί ρε φίλε. Και βάλτο σαν θέμα, δεν κατάλαβα καν τι θα. Α, εντάξει, καλά, εντάξει, εντάξει. Και είναι κάτι που η απάντηση είναι μόνο μία. Μόνο μία. Μόνο μία. Ναι. Μόνο μία. Μόνο μία. Είναι κάτι που βλέπεις πάρα πολύ συχνά πλέον σε ποδοσφαιριστές, ναι, και δεν το βλέπεις στους διαιτητές. Το βρήκα. Στους 9 στους 10. Το βρήκα, το βρήκα. Το βρήκα. Σήκωσε μου σκελιγάκι. Σήκωσε μου σκελιγάκι. Τώρα, εντάξει. Ναι. Σου λέω, ελεύθερο, πήρε, ναι, τώρα τα σπανάκια και τα ραβίκια. Και δεν μας κοιτάει καν. Στα, ναι, πατάρια, ναι, του. Ούτε κουμπάκια, ούτε λαμπάκια, τίποτα, ναι, δεν ανάβουν. Σου λέει, αυτό είναι τώρα άστο, δεν είναι άστο, δεν, τέλος. Ναι. Ναι, τι σε φέραν οι άνθρωποι, Χρήστο? Άλλο, ναι. Μαϊντανό, φασολάκια και μαϊντανό ή άνηθο. Φίλε, πεθαίνω με άνηθο. Μαϊντανός μ' αρέσει, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Οπότε αυτό εδώ το έχουμε σαν θέμα που βάζει ο Παναγιώτης άλλο. Θέμα, έτσι ρε παιδί μου, το ισχύει σαν θέμα. Ναι, εντάξει, ναι. Ισχύει σαν θεματάκι. Για να μην σου πω οι 10 στους 10. Ναι. 9, ναι. 10, 9 στους 10 σίγουρα. Ναι. Ναι. Βασικά είναι δύο στοιχεία. Αυτό και άλλο δύο, ένα. Ναι, και αυτό που είπες. Ναι. Ναι, και άλλο ένα. Ναι. Δύο στοιχεία. Γιατί όμως. Εντάξει, και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό. Εντάξει, θα δώσουμε. Και είναι τραγικό. Ναι. Τώρα, ναι, το ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ναι, έτσι απλά συμμετοχή. Χωρίς quiz, τίποτα. Άρα, άρα. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, στο άλλο που λέει ο Παναγιώτης, θα το αφήνουμε για λίγο και το σχολιάσετε. Και το σχολιάσει και με τον Παναγιώτη. Μήπως γνωρίζει κάποιος τον λόγο. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, λοιπόν, FM και ενώνυμα τεπώνυμο, δίπλα γυαλιά, αποστολή στο 54526. Μπορείτε να παραλάβετε, βάλε και τέτοιο Παναγιώτη, μπράβο, είσαι γίγαντας. Τι λέω, 860. Μπράβο. Ναι. Νόμιζα είμαι εγώ πονηρούλης. Ναι. Και μπορείτε να παραλάβετε και βοήθησα, από, βέβαια, έτσι, από τα Πόρτο Καράς, όπου έχουν τώρα δύο μαγαζά τα Opticon Express. Έτσι, αυτά. Είπαμε για αύριο, σας έχω στην τσίτα, Σαμάτης Καραγουνάκης, Σπύρα Σπύρα, αύριο όμως αυτά, και για την Ηλέκτρα στο θέατρο Κήπου, που αν δεν κάνω λάθος, είναι χαμός. Δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα στο θέατρο Κήπου. Λοιπόν, απαντάει πώς είχαν το quiz. Φοβερό. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Φοβερό, νομίζω εγώ είμαι έξυπνο. Να τα πούμε από την αρχή. Όχι, όχι, το αφήνουμε για λίγο. Ναι, άστο για λίγο. Το αφήνουμε για λίγο. Ο 861 είναι ο πρώτος που απάντησε και λέει καλημέρα από Hargreaves. Πού τον θυμήθηκε? Α, το θυμήθηκε. Πού τον θυμήθηκε? Αυτό συμμετείχε και το 1-5 στο Μόναχο, δεν ήταν μέσα. Ήταν εκεί, πρέπει να ήταν. Hargreaves. Πρέπει να ήταν. Ήταν μεσαία γραμμή Scholes, Beckham, Gerrard και ο Hargreaves. Ναι, σε εκείνο το φιλικό. Ήταν σίγουρα. Ποιο ήταν το φιλικό? Τι ήταν το 1-5. Μην το πιστώνα. Μην το πιστώνα. Γερμανία-Αγγλία. Προκριματικά επίσημα. Εντάξει, συγγνώμη, ρε Σλαμά, εντάξει. Θα μας δείρεις, κοιτάς περίεργα τελευταία. Τι μέρα ήταν? Πέμπτη. Τελευταία μέρα του Ιουλίου. Αυγούστου. Εντάξει, δεν θυμάμαι καθόλου. Και ήρθες να με βρεις πού? Στην Παλαιά. Σιγά πήγαινα με στους ψαράδες. Στο Δρυμό, στο φεστιβάλ. Α, στο φεστιβάλ. Στο Ζαφύρι. 1-5. Εκεί το είδα. Άντε. Ναι. Σοβαρά. Και είναι ένας δύο που είναι Γερμανοί. Ρε φίλε, δηλαδή να σου πω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα που είχα έρθει πριν 10 μέρες που κάναμε φορά και την Γερμανία. Λέγαμε τα διάφορα τέλος, ναι, πάντων εδώ πέρα. Και δείχνει χθες την ΕΡΤ προχθές, αφιέρωμα σε κάποιους ημιτελικούς. Και δείχνει το 70. Μέχρι και εκεί σοβαρίσαν στο 90, ρε φίλε, στον ημιτελικό. Μέχρι και εκεί στο 90 σοβαρίσανε.
τι είπε. Α, γιατί δεν μπορεί να είναι και ο Χάρκνης μέσα. Ναι, εγώ το θυμόμουν πάντως σαν εικόνα. Πέρασε αλλαγή, ναι, 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 ναι. Πέρασε αλλαγή στο 78 στη θέση του Τζέραρντ, μας ενημερώνει ο ναι. Χρήστος. 31 Αυγούστου δεν είναι Χρήστο, καλά θυμάμαι. Νομίζω. 1 Σεπτέμβρη. Πήγα να πω ένα από τα δύο. Ναι. Πήγα να πω ένα από τα δύο, ναι. 1 Σεπτέμβρη. Δεν το θυμάμαι καν. Μπράβο, ναι. Με έχει ακούσει όλος ο, όχι όλος ο θρημός, όλη η περιοχή. Μέχρι το Λαγκαδά, μέχρι το Κορσικό. Καλά, είχες ζήσει η Γερμανία, η Αγγλία για να πας σε τέτοιο. Πού ήσουν εκεί. Όχι, ρε, το είδα όλο το μάτς. Στο θρημό τι έκανες. Τρελώσε. Στο θρημό τι έκανες. Ορίστε. Ο όμιλός μας, ναι. ρε. Είναι το μάτς που οι Γερμανοί πάνε μπαράζ με τους Ουκρανούς. 2-2 με μπέκαμε εκεί, ναι. Με το αβαβά το φάουλ. Το φάουλ δεν υπάρχει ποτέ έτσι αβαβά για να εκτελέσει την Ελλάδα. Ναι. Το 2-2. Στο Old Trafford. Ναι. 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 Που έτσι ξεφτυλιστεί η Ελλάδα μέσω της ΕΠΟ. Καλά, είμαστε στον όμιλο με Γερμανία και Αγγλία. Βέβαια. Βέβαια, ναι. Ήταν Γερμανία, Αγγλία, Ελλάδα όμιλος. Ναι, βρε. 2. 4, 8, 12, 12. Μήπως κάνεις λάθος, 2000. Έλα, ρε, 0-2 η Αγγλία μέσα ναι. στο ΆΚΑ. Α, ναι, εντάξει, ναι. Που το πήρε ο Ρονάλντο αφεντικός. Ναι. Κατέβηκα Αθήνα, στο μάτσι ήμουνα μέσα με τους Άγγλους. Παιδιά, στέλνουν σωστές απαντήσεις, έτσι. Χάργκριβς, ναι. Τι καταγωγή έχει, από πού, ποια χώρα. Άγγλος. Δεν είναι 100% Άγγλος. Γερμανός, ρε. Τι? Γερμανός. Όχι, όχι. Όχι. Καναδά. Άντε, ρε, σλάμα. Επειδή πήγε μετά στην Bayern, γι' αυτό ναι. το λες. Α, ναι, είδες πως μπερδεύομαι. Ναι. Από κάτσε, από United Bayern. Καλά πάω. Ή από Bayern, από United Bayern, νομίζω. Ή από Bayern United. Τζίμι, ε. Καλά, δεν θυμάμαι. Owen, ναι, sorry. Owen Hargreaves, ναι. Λοιπόν. Σωστά και ο 5-12 δεν έχουν καλημέρα. Βάλαμε και στην κλήρωση ο Ζαχαρίας από κυτρινόμαυρη τούμπα. Αν μπορείτε όμως και ξέρετε τον λόγο, ναι. εσείς που απαντήσετε σωστά τουλάχιστον, μήπως γνωρίζετε για δηλαδή ποιο λόγο. Δηλαδή κάποιο σχόλιο. Ναι. Κάποιο σχόλιο. Που δεν το ξέρω. Ο 507 λατρεμένος Αντώνης από Κασάνδρου, που νομίζω τελευταίους 18 μήνες, 20 μήνες έχει εμφανιστεί δύο φορές. Αυτή είναι η δεύτερη. Πάλι με Παναγιώτη Παπαδόπουλο παρόντος. Καλημέρα. Η Σμαράγδα Καρύδη μάλλον ξεπέρασε τον πατέρα της. Αντώνης από Κασάνδρου. Είδε, σκέφτηκε όμως. Ο Παοκτσής που λατρεύω, πραγματικά. Έχεις δίκιο νομίζω. Ναι, ο Ντίνος Καρύδης να είναι γερός ο άνθρωπος. Μήπως τον αδικό, τον Ντίνο τον Καρύδη. Έχει παίξει κάτι συγκλονιστικό στο θέατρο. Δεν νομίζω. Κάτι συγκλονιστικό, κάτι ψαγμένο, κάτι... Ναι, νομίζω ότι με Σμαράγδα Καρύδη δικαιώνεσαι. Αντώνη, και ας μην την πολύ συμπαθώ. Έχω το κομμάτι που ζήτησε ο 007 την προηγούμενη εβδομάδα. Το... Ναι, που το βάλαμε. Ναι, το βάλαμε, το βγάλαμε όμως γιατί πήρα από τον Γιώργο. Του είπα, ας το βάλουμε ναι. με τον τρόπο που θέλω. Ωραία, εγώ. Ωραία. Ναι. Καλημέρα, καψούρες μου. It's coming home, λέει ο Θουβού. Θουβού, καλημέρα, να είσαι καλά από το στόμα σου και στο Αγίου Γιώργη το αυτή. Αν το κομμάτι είναι έτοιμο να μπει, κλείστε τη μουσική λιγάκι, Χρήστο, για να βάλεις το κομμάτι του Παναγιώτη σε λίγο, που του ζήτησε, ποιος το ζήτησε το παιδί. Μετά το διάλειμμα. Α, ωραία, οκ. Okay. Ναι. Τι ώρα είναι, έχουμε. Να σου πω κάτι, εκνευρίζεται πάρα πολύ κόσμο πλέον με αυτό. Αυτοί που δεν γουστάρουν την Αγγλία εκνευρίζονται με αυτό πάρα πολύ. Σε εκνευρίζονται. Εμείς απλά δεν το παίζουμε. Δεν το παίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Ένα κομμάτι μόνο αυτό παίζουμε, τίποτα άλλο. Για να πάει καλά το γούρι. Λοιπόν. Φωνάζουν ένα σύνθημα, ρε. Το κομμάτι αυτό. Αυτό το βάζουμε το βρει, θα το βρει ο τέτοιο ο Κιώσης. Ε, τι? Αυτό... Όχι όμως το κομμάτι, να το τραγουδάνε με κάτι με Βάρντι μέσα και με Χάρι Κέιν. Και έρχεται ο Κέιν και η κεραυλοβολή και τέτοια, κάτι ναι, τέτοια ναι. τραγουδάνε. Δες δεξιά, αγόρι μου κάτω. Δεξιά. Στέλλας Πάνου, η ζωγράφος που με τα έργα της αποφάσισε να αναδεικνύει τις ομορφιές του τόπου της. Αμοργός. Στην πλατεία αυτή. Φύσκα η αμοργός. Α, όχι, μία παίζει να έχει τέτοια ώρα τώρα, δεν θέλει, τι περιμένεις να έχει. Είναι καθημερινή, 10. Τι έχουμε σήμερα. Με 10 Ιουλίου. Παιδιά. Αμοργό, τι ζητάω κι εγώ. Σαν να ζητά λιακάδα στην Ζηρή. Νησάραδε. Δεν βλέπω. Νησάραδε. Δεν βλέπω. Μιλάμε για ξεζάλωμα, ασύλληπτο. Απλησία στο νησί. Ωραία, κάτι του φάρε εκεί. Πάνε εδώ πέρα το βράδυ ή πάνε μετά τις 25 Ιουλίου. Αν πα στην αμοργό και πει πάνε, θα σα κυνηγάνε με τι πέτρε. Πήγαινε. Δώσε, δώσε. Ωραία, δεν ποιο λένε, είσαι φάει. Κέιν, Κέιν. Με την Ισία. Δυνάμωσε, δυνάμωσε. Ναι ρε φίλε, δυνάμωσε. Είσαι βαλαρας λάμα. Σηκώσαμε! Τερίζα Μέιφα. Τι λέει το τραγούδι, τι συνεχίζει και λέει.
It's coming home. Είναι σύνδεσμο του Παναγιώτη, πεθαίνει από το παιδί απάνω. Για την κορυφαία Ελληνίδα fashion blogger. Είμαι σίγουρο. Το βλέπω στα μάτια. Για το δημοσιογράφο είναι πολύ μαλλί. Αλφα, όχι δεν. Καλά, δεν θέλει. Ωραία, τι γίνεται. Chains on fire, your defense is terrified. Ανοίξε τα σλάβα, φίλε, όλα γίνονται δίπλα. Λαλαλαλαλα. Δύο παιχνίδια ακόμη. Ένα με την εθνική σκακιστική ομάδα. Και ένα με την Who gives a fuck. Ας κερδίσει επιτέλους το ποδόσφαιρο. Come on England, come on England, come on lads. Λέει ο Σκόλση. Κλαίω, Σκόλση είσαι αδερφός, το ξέρεις. Δύο παιχνίδια ακόμη. Ένα με την εθνική σκακιστική ομάδα και ένα με την Who gives a fuck. Και αύριο θα δώσουμε απάντηση και, και στην Σάρα, έτσι, τον Τομακό Ιβίντα, που αφιέρωσε τον αποκλεισμό της Ρωσίας στην Ουκρανία και στα εθνίκια της. Έκανε τέτοια, Προκλητικότατος. Σόπα. Πολύ ωραία αναφορά χθες του Γιώργου Χελάκη στο άρθρο του για τη βλακεία του Τομακό Ιβίντα. Ο Βίντα είναι αυτό που βλέπεις, μωρέ. Να σου πω κάτι. Το αυτό που βλέπεις είναι ο Βίντα. Ο Ελβετός, πώς το λένε εκείνο που έκανε Παναγιώτη, το... σε παρακαλώ. Ναι, εντάξει, μωρέ, την είδαμε. Αν είσαι Μάρια τώρα χορτάτος, τι να κοιτάξεις τώρα, άσε τώρα, κοίτα εσύ και βλέπε. Ναι. Χορτάτος. Ναι, να σου πω. Ποιος ήταν ο Ελβετός που έκανε το τέτοιο τον αετό? Της Arsenal, ο Ελβετός εννοείς. Όχι Ελβετός, ο Ελβετός. Τον έκει, παιδιά, αυτό είναι Αλτσχάιμερ, μισό λεπτό. Ναι. Τον κάνει, πες τον κοντόχοντρο εσύ. Αυτό λέω. Τον κάνει ο Τζάκα της Arsenal. Και ο Σακίρι. Και ο Σακίρι. Μπράβο. Και τον κάνει για συμπαράσταση και ο Λιχτστάινερ. Ναι, το δεξί μπακ, ο Βλάξ. Ο ένας εκ των δύο, ο πατέρας του, ήταν πολιτικός κρατούμενος για 15 χρόνια. Για 5,5 χρόνια στη Μόσχα. Τι? Του Τσάκα. Ναι. 5,5 χρόνια. Αυτός ο Τσάκας είχε μια σχέση με τον άλλο που ήταν στο Big Brother, όχι. 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 Ναι. 5,5 χρόνια ήταν φυλακή. 5,5 στο μένει 15 μου είπαν χθες. 5,5 στο Βελιγράδι. 5,5 στο Βελιγράδι. 15 δεν μπορεί. Δεν ζούσε. 5,5 χρόνια φυλακές στο Βελιγράδι, ο παπάς του τον Τζάκιδον. Ο άλλος παίζει εθνική Αλβανίας, κανονικά. Ναι. Κανονικά. Ο Τζάκα της Arsenal, ο οποίος είναι πολύ βελτιωμένος από τα μέσα της σεζόν και μετά. Εγώ στην αρχή για Arsenal δεν τον είχα, ας πούμε. Δούλεψε πολύ μαζί του ο Βενγκέρ, είναι ολοφάνερο. Break. Και ο Σακίρι που είναι παικτούρα. Τέτοιους παίκτες δεν βγάζει η Ελλάδα. Είναι ο Αλβανός ο τσακαλοξέρωνατον μπάλα. Τσακαλοειδής. Που το βλέπει στα φλογητά, παίζει και στην άμμο, βγαίνει, κάνει καμπάκι. Πολύ μπάλα, φίλε. Αυτός είναι. Εντάξει, το άνθρωπος είναι χαμηλοκόλλης, σταυράκι, που ξέρει και ένα τόνο μπάλα. Ναι. Η Ελλάδα δεν βγάζει τέτοιους. Ναι. Βγάζει, δεν στρίβω. Μπορεί να έχει το Κυλκής. Η Αλβανία το έχει. Βγάζει. Στο Κυλκής δεν έχει χαμηλοκόλλη. Τσακάλια παίκτες. Τσακάλια. Ναι. Και περιμένουμε να βγει ο Νίκος από τα Γιαννιτζάρε που μας έλεγε με την Κολομβία και έπρεπε να πάμε από εκείνο το μονοπάτι. Άντερε Νικολάκη. Άντερε Νικολάκη, βγες. Νίκο, για τα μόνα μονοπάτια είσαι για τα χωράφια στα Γιαννιτζά. Που θα μας πεις για το Περού και την εκδρομή που πήγες στην Κατακόμβες εκεί πέρα και στα τέτοια, στα ηφαίστεια. Τέτοια λες. Αυτά είναι. Φιλέ, πολύ ταξιδεμένος Νίκος, έπαθα πλάκα. Ένα ταξίδι πήγε για το Περού, είπε. Δεν σου πει. Όχι, είπε για Μεξικό, για Κολομβία. Πήγε από Μεξικό και Κολομβία. Για διάφορα δεν είπε εσύ Χρήστο που βγήκε προθέσει. Ίσο με το Σωτήρι ήμασταν. Νομίζω σε ένα πήγε από αυτά. Περού και εγώ αυτό θυμάμαι. Περού και κάπου αλλού είπε και άλλο. Τι σάλτσε του Ασλαμάκη και μετά από ένα μήνα θα λέει. Ξέρω κάποιον ο οποίος έχει γυρίσει όλη τη Λατινική Αμερική. Και Μεξικό ρε που είπε για τη βρωμιά. Τώρα που είπε βρώμικα. Και νομίζω και κάτι για Ιαπωνία δεν είπε. Ναι, ναι, παντού και στην Κίνα πήγε. Όχι δεν πήγε στην Κίνα, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Μέσω του Γιαννιτσά Τράβελ. Μέσω του Γιαννιτσά Τράβελ. Λοιπόν, για να πάμε σε break. Την Κυριακή σταμάτησε ένα σερί. Για 4 συνεχόμενες χρονιές στο Silverstone, Παναγιώτη βάλτο στο Automatic. Ορίστε. Δεν το πήρε ο Λιούις Χάμιλτον. Ήρθε δεύτερος. Το πήρε η Φεράρι με τον Φέτελ. Βλέπω ένα στη γειτονιά μου ένα παοξί το βράδυ της Κυριακής. Το παιδί, γεια καλέ βάλε. Μου λέει Ρασλαμά, τι έγινε λέει Σίλβερστον. Γιατί ξέρει ότι με τη Φεράρι έχω κάνει μετόλικα και έχω τρέλα. Λέω, σήμερα ήτανε. Λέω ειλικρινά. Α, δεν ξέρει. Λέω, στο λόγο μου είμαι, λέω σε τρυπάκι φίλε μου Ντιάλ. Δεν έχω λέω ιδέα, ειλικρινά σου μιλώ. Λέει, το πήρε λέει η Φεράρι. Λέω, μπράβο, συγχαρητήρια, εντάξει, okay. Σαν να ψηλιάζομαι κάτι, του λέω. Έγινε τίποτα κάτι και τα λοιπά. Λέει, όχι. Και φεύγει. Διαβάζω την άλλη μέρα, ο Λιούις Χάμιλτον. Σιγά μη δημώνεις ρε. Άσε να, σ' αρέσει να βλέπεις αμάξι να τρέχουν ρε. Ferrari, Ferrari plays dirty tricks. Και τι έγινε στην εκκίνηση, αλυταράδες.
η Ferrari του Ραϊκόνεν. Από αλλού το περιμένω, σου λέω, από αλλού θα μας έρθει. Έπεσε πάνω στο Lewis Hamilton. Για να μείνει πίσω. Λοιπόν, αυτά κομμένα με την ομάδα νούμερο 1 μαϊμού προϊόντα στον πλανήτη. Πώς το είπες, dirty trick to trick, πώς το είπες? Dirty tricks. Ferrari plays dirty tricks. Ναι, βρώμικο. Λοιπόν, όσοι τα είδατε ή ξέρετε τι έγινε με λεπτομέρεια, σχολιάστε. Ομάδα με τα μαϊμού προϊόντα στη Χαλκιδική, 50 λεπτά μπρελό και 1,5 ευρώ πετσέτα. Πετσετάρες. Αν την παζαρέψεις, την παίρνεις και 1 ευρώ στην Καλυθέα. Ποτίδια είναι 20. Στο σουφλατζίδικο δίπλα και στην Καλυθέα. Φούρκα είναι 70. Άντε με την ομάδα με τα νούμερο ένα μαϊμού προϊόντα στον πλανήτη. Τώρα, τη Φεράρι. Χαζάσει. Λοιπόν, Παναγιώτη 154. Στο... Άστο, μετά έχουμε. Ναι, 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 πάλι όμως δεν μας λένε γιατί. Ναι, λέει, δεν έχουν αυτό διότι είναι γκάγκουρες. Μπιλ από ντεπό με τα παιδάκια που βρει. Έλα! Παναγιώτη. Τι είναι αυτό. Να τον γνωρίσει. Δεν υπάρχει. Γεια σου, Μπιλ. Παοξάκι. Με τα πιτσιρίκια στο καρότσι. Ναι. Ναι. Ναι, είναι παοξής, ναι, με λατρεύει και είναι φόλα punk και new wave, κυρίως punk. Γεια σου, Μπιλ. Μέχρι να έρθει παρέα. Βάλε στα παιδάκια, αγόρι μου, Dead Kennedys να γουστάρουνε, California Umberales. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε break, πρέπει να πάμε σε break. Πρώτα όμως, να σας πω κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Χρήστο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε ετοιμότητα. Κάθε εβδομάδα η Media Mart φέρνει νέα weekly deals. Πρόλαβες smartphones, τηλεοράσεις, τοστιέρες. Ό,τι η οικιακή συσκευή τραβάει ψυχή σου σε τιμές που δεν χάνονται. Βρες όλα τα weekly deals στα καταστήματα και στο mediamarkt.gr. Αν κάνεις αγορές online, τσέκαρε και τις προτινόμενες υπηρεσίες. Αν είσαι στο κατάστημα, το προσωπικό θα σε κατευθύνει για να επιλέξεις τις υπηρεσίες που χρειάζεσαι για να... στην εμπειρία σου. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός. Mediamarkt. Κάνε λίγο να ακουστεί το παλικάρι μου ότι είναι εδώ πέρα. Αυτά είναι. Βλέπει παιδιά τις Ελληνίδες αεροσυνοδούς της βασιλικής οικογένειας και κάνει έτσι. Βάρβαρ ο Βαθύλακος. Συγχαρητήρια. Αυτές τι είναι δηλαδή, περίμενε. Είναι της οικογένειας και δουλεύουν για μεροκάματο σαν αεροσυνοδοί. Μεροκάματο. Όχι, δουλεύουν στη βασιλική οικογένεια και για μεροκάματο μπαίνουν στο αεροπλάνο και κάνουν βόλτες. Α, είναι που δουλεύουν. Κάτσε, εγώ την κατάλαβα. Ότι είναι της οικογένειας και δουλεύουν. Και δουλεύουν κιόλας. Μάλιστα. Καλά, λέει. Μ' αρέσει να είμαι δημοσιογράφος. Όχι, ας... Τώρα, Νίκος από Γεννητσά. Τώρα. Βγες. Μετά τις 11 έρχομαι, να ξέρεις. Μετά τις 11 θα είναι εδώ και ο Τσαλτιδοειδίξ. Εδώ θα είναι ο Χρυσανθός. Είναι εδώ ο Χρυσανθός, απλά θα κάνει ντου μετά τις 11. Λοιπόν, περιμένουμε μηνυματάκια. FM και ανώμηνα αποστολή στο 54526. Πολύ πετυχημένα μηνύματα και για το ερωτηματάκι που βάλω Παναγιώτης. Και σχόλια για την Κροατία από Αντώνη από Κασάνδρου και από τον 154. Πάμε, Νίκο, πάμε. Καλημέρα. Good morning, sir. What happened? It's all okay, it's all fine. Βρε, άστα τα γιαννητσιώτικα αυτά, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτά που λες. Μίλα ανθρώπινα. Γιαννητσιώτικα. Είπα να φορέσω την καλή αγγλική μου προφορά για να σας πάρω τηλέφωνο. Ναι. Αγγλική προφορά και γιαννητσά φίλε, δεν συνεχίζει ποτέ. Σε παρακαλώ, το τσάι από εμάς το πιστεύει η Άγγλη, μην μπερδεύεσαι. Ναι, από τα γιαννητσά. Ναι, βέβαια. Μας πήραν και τα μάρμαρα και το τσάι, έτσι λένε. Αμφιβάλλω, αν ομίζει ο Γιαννητσιώτης, έχει δει πως είναι το τσάι. Να και κουλτούρα τη Γιαννητσιώτικη να πούμε. Λοιπόν, επειδή θα είμαι εκτός εμβέλεια σε λίγο λίπερο, ταξιδεύω εδώ στην υπέροχη μακεδονική γη να πούμε. Είμαι στα όρια Φλόρινας Καστοριάς. Άνω Μακεδονία. Από εκεί είναι ωραία. Δυτική Μακεδονία. Δυτική είναι ωραία. Δυτική είναι ωραία. Και είναι ένα σημείο το οποίο πιάνει το λίπερο, σε λίγο βέβαια δεν θα σας ακούω. Έχουμε σημαντικό ραδιόφωνο εκεί. Γύρνα στο Λίμνη FM. Σε ποιο, μετά τις 11 στο Λίμνη FM. Άρα σε δουλεύει ρε, άστο να ρε. Ασλαμά, κοίταξε να δεις. Οι Κροάτες θα σας πλήξουν σε καμιά λίμνη σαν την κυραφροσύνη, πρόσεξε καλά. Καλά έστειλε ο άλλος. Η εθνική ομάδα σκακιού, η εθνική σκακιστική ομάδα. Μην κοιτάς ότι είσαι σε καλό momentum σαν ομάδα και είσαι πιο φρεσκαδούρα από τους άλλους. Είδες και τη φρεσκάδα. Και οι Σουηδοί πετάξανε τις ασπίδες που δεν πολεμήσανε καν τις προάλλες. Τώρα δεν πολεμήσανε. Δηλαδή
η Αγγλία δεν είναι καλύτερη, η άλλη είναι χάλια μαύρα. Έτσι πάει, ε. Καλά, και εγώ τόσα χρόνια δεν ήμουν καλύτερη. Δεν ήμουν καλύτερη. Ναι. Εγώ ήμουν χάλια. Ναι. Και η Βραζιλία δεν ήταν καλή, αλλά έχασε το Βέλγιο. Και για τον Ηρακλή ισχύει αυτό. Δεν ήταν ο Ηρακλή χειρότερο, η άλλη ήταν καλύτερη. Ο Ηρακλή ήταν πιο χάλια. Συγχωρείτε, ρε παιδιά, τώρα έχετε δει χειρότερη Βραζιλία. Του 94. Του 74. Του 94 που το πήρε. Η σειρότερη ever του 74. Μιλάμε μετά το 86. Μετά το 86? Που έγινε ευρωπαϊκή πλέον, ναι. Του 90. Που έχασε αυτό το ποδόσφαιρο Αλάνα. Και έχετε δει χειρότερη Γερμανία, ας πούμε. Γιατί η Γερμανία πόσο καλύτερη ήταν για 4 χρόνια. Η Γερμανία, η προηγούμενη. Που το πήρε. Η Γερμανία πήρε. Ένα λεπτό. Η ίδια Γερμανία είναι. Έχετε δει. Έχετε δει πιο κουρασμένη Ισπανία από αυτήν που είδατε? Α, κουρασμένη. Όντως. Οι Άγγλοι δεν είναι κουρασμένοι. Εδώ έχεις δίκιο. Εδώ έχεις δίκιο. Σε αυτό εντάξει. Κοίταξε να δεις. Οι Άγγλοι είναι φρέσκοι. Ναι. Οι Άγγλοι είναι μια ταχύτητα επάνω. Βέβαια θυμίζουν σαλπικίδι όλοι οι επιθετικοί τους. Αλλά το καλό είναι ότι στο τέλος κερδίζουν. Και κερδίζουν επειδή σε αυτό το Μουντιάλ θα το κερδίσει αυτή η ομάδα που θα είναι πιο φρέσκια. Δηλαδή θα είναι η Αγγλία, θα είναι το Βέλγιο. Αυτή πάνω που θα είναι πιο φρέσκα, αυτή θα το κερδίσει. Έτσι πιστεύω εγώ. Ναι. Έχουν γίνει ματσάρες, ναι. Έχουν βγάλει πνευμόνια οι ποδοσφαιριστές, όσο είχαν δηλαδή, όσο μπορέσαν να δώσουν, αλλά κάποιοι σκάσανε κιόλας, παιδιά. Ναι. Είναι ένα πρωτάθλημα sprint, όχι ένας μαραθώνιος στο Μουντιάλ, ναι. Με τα συνεχόμενα παιχνίδια, με παρατάσεις, με αγωνία, με πίεση τεράστια. Έχει ένα, έχει ένα πλεονέκτημα η Αγγλία στο μάτς με την Κροατία, γιατί οι Κροάτες έχουν παίξει δύο παρατάσεις και δύο συνεχόμενες φορές πέναλτι, έτσι, που είναι πολύ ψυχοφθόρο. 100%. Ναι. Και είδα ότι ενώ μένω ο Southgate έχει κάνει rotation, ειδικά στα προηγούμενα μάτς, οι Κροάτες αυτό το πράγμα δεν μπορούσαν να το κάνουν για να περάσουν, γιατί περνούσαν πάντα με το μαχαίρι στα δόντια. Ναι. Ενώ η Αγγλία έρχεται πιο φρεσκαδούρα. Έκανε πιο καλή διαχείριση ο πιλότος της Λουφκάνσα, ο προπονητής της Αγγλίας. Ναι. Λοιπόν, τώρα Παναγιώτη, εσύ έχεις κάποια ερώτηση που θες να μου κάνεις? Ερώτηση. Έχεις κάποια πορεία? Όχι, ο Παναγιώτης λέει, δικαιώθηκα απόλυτα, λέει ο Παναγιώτης. Ναι, όταν αυτό... έλεγα ότι η Αγγλία... Τώρα αυτά, εσύ μιλάς εκ του αποτελέσματος. Τώρα βλέπεις με τι γίνει με την Κροατία, εσύ μιλάς με την Κολομβία, με τα χέρια στο στόμα, η Κολομβία και πώς θα περάσει η Αγγλία κτλ. Και τώρα λες υπάρχει φρεσκάδα. Εγώ έλεγα, εκείνη ήταν μαγική για την Αγγλία στο μάτς με το Βέλγιο. Το να μην συναντάς Ιταλία, Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία, Αργεντινή, Ισπανία, όλες αυτές τις ομάδες για να πας παρά μόνο στον τελικό, είναι ευλογία. Λοιπόν, επειδή εγώ το παιχνίδι της Κολομβίας το είδα ζωντανά, το είδα μετά και σε κονσέρβα, ναι. Γιατί ήθελα να δω κάποια πράγματα πάλι, είδα το εξής. Είδες δεύτερο κόρνερ της Κολομβίας. Πρώτα απ' όλα η Κολομβία, ο Άγιος Γιώργης, ας πούμε, ήτανε στο πλευρό των Άγγλων από δύο απόψεις. Πρώτον, όσο και να θέλουμε να υποτιμήσουμε το Χάμες Ροντρίγκες, είναι ο πιδαλιούχος, αυτός που δίνει το ρυθμό στην ομάδα της Κολομβίας, πράγμα που έλειπε. Ένα είναι αυτό. Καλά, και στα μάτς που έπαιξε όμως, δεν ήταν σε καλό φεγγάρι, δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Δεν ήταν συμφωνώ, σε καλό φεγγάρι, συμφωνώ. Αλλά μόνο είναι μετρημένα έχεις... κουκιά για την Κολομβία, το καταλαβαίνω. Ναι, είναι απώλεια. Μπράβο, ναι. Είναι... Έχω πάει σε 100 παγκόσμια εγώ έτσι. Χωρίς Brian Robson, χωρίς Glenn Hoddle, χωρίς Kevin Keegan, χωρίς Trevor Brooking, που ήταν τραυματίες τελείως και τα παίξαν. Εντάξει. Αυτά συμβαίνουν. Είναι τουρνουά, έτσι είναι αυτό το τουρνουά. Το Hoddle μόνο να βαριανασάνει δίπλα του ασθενικά και να έχει πιει 19 μπουκάλια ουίσκι, μόνο που θα είναι δίπλα μου και χώμα να είναι, με δίνει εμένα δύναμη. Έτσι, συμφωνώ. Η μεγάλη μου καψούρα, Νίκο. Η μεγάλη μου καψούρα, συμφωνώ. Εννοείται. Έτσι, άρα λοιπόν και ο Χάμες Ροντρίγκες ήταν το κλειδί που έλειπε. Ωραία. Και το άλλο, σημείο. Και το άλλο είναι ότι μετά τον γκολ που βάζει η Κολομβία. Ναι. Δεν υπάρχει Αγγλία στην παράταση. Εκεί είναι η ψυχολογία. Όχι, στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Στο πρώτο δεκάλεπτο της παράτασης. Είναι το σοκ του 94, ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνεις. Παίρνει ο άλλος δύναμη, παίρνει τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, εμείς να μπούμε λοιπόν, μέσα να κάνουμε εκεί κάτι. Λοιπόν, η ομάδα παραπέει, οι γραμμές πλέον είναι ασύνδετες και εκεί μπορεί να γίνει το τέτοιο. Πράγμα όμως που οι Κολομβιανοί φτάνουν και εκείνοι ασθμένοντας πλέον και μην είναι εύκολοι στον γκολ. Όπως ναι, είναι οι Άγγλοι. Γιατί οι Άγγλοι. Έτσι. Παρόλο πέρα από το, πώς το λένε, το μαυράκι, το ξεχνάω, το Sterling. Ο οποίος είναι ο Σαλπικίδης, ας πούμε, οι υπόλοιποι, όπως ο Κέιν, τη μισή ευκαιρία που θα βρει θα την κάνει γκολ. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά που χαρακτηρίζει
τη φετινή Αγγλία. Ναι. Είναι σε καλό momentum, σε καλό φεγγάρι, ναι. Είναι πιο φρέσκια ομάδα και την μισή ευκαιρία που θα την κάνει, θα την κάνει γκολ. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Αλλά Νικό, ο Παναγιώτης κάτι έλεγε για κάτι ταξίδια, δεν κατάλαβα καλά τι ήθελε. Όχι, λέω, εγώ είπα και ο Παναγιώτης, εγώ σε ήμισα. Κατάλαβα ότι έχεις πάει στο Περού και ο Μάριος μου λέει, όχι, έχει πάει και στο Μεξικό, έχει πάει και στην Κολομβία, έχει πάει και στην Αργεντινή. Η Ιαπωνία δεν πήγες. Η Ιαπωνία δεν είπες ότι πήγες. Έχω πάει η Ιαπωνία, έχω πάει στην Οσάκα. Ναι. Έχω περάσει από το Μεξικό για δύο βράδια με το αεροπλάνο πηγαίνοντας στον Καναδά. Κάναμε μία στάση εκεί, ήταν η πιο φρικιαστικές δύο μέρες της ζωής μου. Δύο βράδια πετούσε δηλαδή, με το αεροπλάνο το Μεξικό. Οι φαβέλες της Βραζιλίας, παιδιά, είναι το Άγιο Όρος, κοντά στην πόλη του Μεξικό. Δηλαδή, στην πόλη του Μεξικό, άμα δεις πεντάχρονο παιδάκι, θα πρέπει να το φοβάσαι και αυτό. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Ναι. Μιλάμε μια βρώμικη, η χειρότερη βρώμικη πρωτεύουσα που έχω δει στη ζωή μου. Και η πιο επικίνδυνη ever. Τώρα από εκεί και πέρα το Περού είναι μια πανέμορφη πόλη, μια πανέμορφη χώρα, συγγνώμη, δύσκολη χώρα για να τη ζήσεις, σε εξωφρενικά υψόμετρα. Η λίμνη Τιτικάκα είναι σε ύψος 4.500 ποδών. Οι άνθρωποι εκεί που ζουν δηλαδή είναι ήρωες πραγματικά και έχω σταματήσει πλέον ακόμα και τους ποδοσφαιριστές που έρχονται από Λατινική Αμερική να τους σχολιάζω. Γιατί ξέρω τη ζωή τους πώς έχουν ζήσει, ας πούμε. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Μάλιστα. Ωραία. Όπως και στη Βολιβία. Ωραία, όπως Νίκο. Και στη Βολιβία, αν έχεις χρήματα, μπορείς να αγοράσεις τα πάντα. Έτσι. Ωραία. Έγινε παλικάρι μου, Νίκο. Θα ευχηθώ καλή πορεία στην Κροατία. Αξίζει αυτή η ομάδα να πάει στο τελικό. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι τιμούν το μεροκάματό τους. Είναι η καλύτερη Κροατία όλων των εποχών και νομίζω ότι αυτή θα είναι στο τελικό. Έχει σταματήσει τώρα. Σταματημένος είναι. Πήρε και το βιβλίο εκεί πέρα το τέτοιο από το ταξιδιωτικό προκτορείο και άρχισε να μας δει για τη Βολιβία και τέτοια. Άρε μαφλάτα. Άντε ρε μαφλάτα. Είμαι στο αυτοκίνητο ημεροδηγάω. Ναι, και το διαβάζει. Άντε να πας Φλόρι να δώσει εκεί στους παοξίδες, στους λιγκίτες, εκεί στο Βασίλη τον Φλωρινιώτη, δώσε χαιρετισμούς από το Ασλαμάπες. Άντε πάει. Τα λέμε Παρασκευή. Μέχρι το Περγεράδικο. Που θα γίνεις Γαλλία ή Βέλγιο. Που θα γίνεις Γαλλία ή Βέλγιο. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο, Νίκο. Να σε καλά παλικάρι. Πάμε μουσικούλα Χρήστο να διαβάσουμε μηνυματάκια. Δεν το άκουσαμε το κομμάτι. Και θέλω να σχολιάσω και την πιο συγκλονιστική, ναι, την πιο συγκλονιστική στιγμή του Μουντιάλ, που νομίζω είναι αυτή με τον Χιμένεθ. Έτσι, που πέρασε πολύ στον Τούκου, γιατί αν ήταν ποδοσφαιριστής, ας πούμε, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Βραζιλίας, θα γινόταν τεράστιος ντόρος. Έτσι, δεν είναι, Μάριο? Ναι, βέβαια. Ναι. Αναφέρεται στη στιγμή ο Παναγιώτης στο 87ο λεπτό που ο Χωσέ Χιμένεθ, ο 23χρονο στόπερ της Ατλέτικο Μαδρίτης, έχει συνειδητοποιήσει ότι η ώρα τελειώνουν και καταραίει και κλαίει στο τείχος. Και αυτό που κάνει εντύπωση σε όλους είναι που δεν κάνει εντύπωση σε αυτόν που περιγράφει τον αγώνα. Δηλαδή, έχεις αυτή την ευλογία να περιγράφεις προημιτελικό μουντιάλ, λες και συμβαίνει καθημερινά, ας πούμε, αυτό το πράγμα, να κλαίει ένας ποδοσφαιριστής στο τείχος, έτσι. Που κάνεις τον Μπάμπι που κουβαράκι, ρε φίλε, μια όαση της δημοσιογραφίας μπροστά σε αυτό που έγινε. Είναι φοβερό. Δεν έκανε σχόλιο, ρε. Το διανοείσαι. Ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος, συμπαθέστε, καλός δημοσιογράφος. Τι να το κάνω, ρε Μάρη, συμπαθέστε. Εγώ δεν σου λέω, ρε φίλε, ότι δέρνει κόσμο. Εμένα με ενδιαφέρει ότι δεν περιγράφεις καν τη στιγμή αυτή. Η πιο συγκλονιστική στιγμή είναι. Και μου αρέσει που υπάρχει. Και να σου πω κάτι, είναι πινελιές των Μουντιάλ, ρε παιδί μου. Αυτές κάποιες εικόνες, αυτές οι εικόνες των Μουντιάλ. Το κλάμα του Γκάζα δεν έχει μείνει. Βέβαια, ναι, αυτές το κλάμα αυτό δεν πρέπει να μείνει. Απλά επειδή είναι Ουρουγουάη και είναι αμυντικό, τρέχα γύρευε. Κατάλαβε τι γίνεται. Αυτό είναι. Και υπάρχει μια τάση, το βλέπετε από το τελευταίο 1,5 μπορεί και 2 χρόνια, από μυθοποίησης του Γιάννη Γιακογιάννη. Με κάθε στιγμή περιγραφή στα Μουντιάλ που βλέπουμε τα τελευταία 3 Μουντιάλ, 4, ναι, φαίνεται, ναι, η απουσία του τεράστιου και μοναδικού Γιάννη Γιακογιάννη. Καλά. Και μόνο η επιβλητικότητα της φωνής. Η φωνή, η χρειά, η χρειά, ναι, οι γνώσεις και η παράθεσή τους. Με ποιον τρόπο. Σύνδεση για το Κωσταρίκα Σκωτία. Α, ναι, πες μου. Από εκεί που ξεκίνησε το ναι, Γένοβα, Όταν το 1724, ναι, ο Χριστόφορος Κολόμβος πλησίαζε σε μια στεριά. Ναι, ξεκίνημα, ναι, ναι, Σκωτία Κωσταρίκα. Επειδή ήταν και με το μάτι στη Γένοβα. Παγωτό. Α, ναι, βέβαια. Παγωτό. Ναι. Παγωτό. Η ομάδα που, λοιπόν, έχει 9 πρωταθλήματα. Μηνυματάκια. Λοιπόν, του 845.
Όπως και να έχει, Μάριε, είμαστε με McLaren πάντα. Τίποτα από γερμανοειδή και ιταλοειδή, λέει ο Θουβού. Κάνει αλητίες χοντρές η Ferrari πάλι. Έτσι. Ο 507 λέει, και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, είναι στη φύση του ανθρώπου να βλέπει με συμπάθεια μικρά κράτη που κάνουν κάτι καλό στο ποδόσφαιρο. Αυτό παρόλα αυτά δεν συμβαίνει και με την Κροατία. Καθόλου παράξενη η δήλωση του Βίντα. Είναι γνωστό τι κάναν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Κροάτες, οι οποίοι πήγαν κόντρα στην Ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Είναι ο Αντώνης από Κασάνδρου. Δεν νομίζω να έχουμε και μισό άνθρωπο έστω εκεί έξω, ναι, που να διαφωνεί με μισή έστω λέξη από όσα λέει. Έχει δίκιο, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Και ειδικά ο Βίντα είναι αυτό που δείχνει. Αυτό που... Εγώ τον πάω κιόλα στο Βίντα. Αλλά δείχνει αυτό το, ξέρεις, χάιλ. Το δείχνει, ρε παιδί μου. Sorry. Το δείχνει. Που εγώ τον πάω το Βίντα. Και μου αρέσει το όνομά του. Ντομαγκόι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο Σάρα. Εντάξει. Ο Σάρα. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Κάτι άλλο εδώ πέρα, Παναγιώτη. Κάτι... Το... Βαθιά υπόκληση. Γιατί από χθες κάνω βαθιές υποκλήσεις. Ναι. Είπαμε. Στην άβαφη αυτιασίδωτη βόρεια ομορφιά. Απλησίαστες γυναίκες. Και η Ισλανδία. Και η Σουηδία. Κυρίως Σουηδία, ρε φίλε. Βαθιά υπόκληση. Πράγμα, λες και βγαίνω από μηχάνημα. Τα, βγήκε πατέρα. Άλλο εργοστάσιο, ρε παιδί μου. Φοβερό δεν είναι. Απίστευτα. Έχει δει σπυριάρα Σουηδέζα. Απίστευτα σμιλεμένα πρόσωπα. Σμιλεμένες μύτες. Ζυγωματικά σύλλη. Ναι. Τα σύλλη που η μέση Ελληνίδα ονειρεύεται και δεν μπορεί να τα βρει. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Και στην άλλη μεριά φυσικά οι Πορτογαλίδες και οι Ισπανίδες. Εντάξει, δεν σχολιάζω. Εντάξει, δηλαδή. Τον Παπαδόπουλα τον βλέπω πιο ερωτικά από ότι την πιο όμορφη Πορτογαλίδα, ας πούμε. Σοβαρά. Εντάξει. Εσύ ρε Ταμτάκο, εσύ άρε 6,5. Τι. Δεν πάει ούτε στη Γιουβέντους ρε το ρεμάλι. Προσγειώνεται. Ούτε στη Γιουβέντους πάει. Άρε ρε το ρεμάλι. Εγώ λέω θα διαλέξει Γιουβέντους μόνο και μόνο, ξέρεις γιατί, για να παίζει με τη Σπάλ, με τη Φροζινόσουλη, πονηρός, μεγαλώνω κιόλας, θα βάλω και 40 γκολ εδώ πέρα, κατάλαβες. Παναγιώτη, δεν τον θέλω στον Ηρακλή. Ναι. Θες το πιστεύεις, θες όχι. Και θα μείνεις στη Ρεάλ. Δεν τον θέλω στον Ηρακλή. Ειλικρινά. Δηλαδή, αν μου πεις ότι αύριο, 3 ώρα το μεσημέρι, φτάνει ο Ρονάλντο στο αεροδρόμιο της Μίκρας. Ο οποίος λέει με την εθνική, δεν έχει σκοράρει σε νοκάουτ αγώνες. Να σκοράρει. Σμπρογμένο, διαφήμιση, σμπρόξιμο, ποζεριά. Άστο. Κάτι τέτοιο άκουσα. Φτάνει στην Καλαμάτα. Προσγειώνεται. Και είναι να πάει στο Κώστα Ναβαρίνο. Ναι. Είναι με το αυτοκίνητο 20 λεπτά. Κώστα Μπόντα. Άντε 25. Πώς πήγε, έμαθες? Με το τζετ. Με ελικόπτερο. Ελικόπτερο, ναι. Με ελικόπτερο. Δεν θέλει δηλαδή να γευθεί, ας πούμε, την εκδοχή. Να διαδρομή, σου πω κάτι. Τη διαδρομή. Έχω φτάσει στην Ελλάδα. Ναι, σε ένα μέρος που λέγεται Πελοπόννησος Καλαμάτα. Ναι, έχεις δει. Δεν είσαι λίγο περίεργος? Να μυρίσω, θέλω. Είμαι ο Ρονάλντο. Να δω τι είναι γύρω-γύρω, τι έχει, ρε παιδί μου. Τι δεντράκια μπορεί να έχει στην Καλαμάτα. Δεν έχω δει. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πώς είναι, τι. Έχει δίκιο. Όχι, πέρα από την πλάκα έχει δίκιο. Δηλαδή, μόνο την άνεση, ίσως πούμε, απλά πήγα. Να δω διαδρομή 5 σπίτια, 10 ανθρώπους. Ναι. Πώς είναι αυτοί εδώ? Τι είναι εδώ, ναι. Είναι κανίβαλοι, ναι. Είναι μάο-μάο, ναι. Έχουν 3 αυτιά. Τα χωράφια τους, πώς είναι. Να μου θυμίσεις σαν Ρονάλντο και τις γειτονιές τις δικές μου, τις παιδικές ανανήσεις μου, έτσι. Γιατί κάπως έτσι μπορεί να ήταν η γειτονιά του. Μπορεί, λέω. Έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει πραγματικά, ναι. 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 Την άνεση. Τι να κάνεις, Ρασλάμα. Έτσι, δηλαδή, τι να πω, ρε, να πάρω μια εικόνα λίγο να. Α, την είδα νομίζω, ρε, εσύ. Ναι. Μέσα στις Δεν του αρέσουν αυτές, δεν του αρέσουν αυτές. Μάριε, γυναίκα, ντέλε άλλη. Άστο, φίλε. Λέω 288. Ναι, άστο, φίλε. 288, να είσαι καλά. Να σου πω κάτι, έχω δει πολλές γουάγκς. Του Βάρντι μου άρεσε πολύ. Ναι. Του Τζέιμι Βάρντι, ναι. Σε μια φορά τον είδα. Ναι, εντάξει. Πρέπει να έχω δει του ντέλε άλλη. Πρέπει να το έχω δει. Ο γιος του Γκάλι, έτσι. Κούτελο, μαλλιά, φρύδια, ο γιος του Νίκου Γκάλι. Αλλά χωρίς τρίχες. Απίστευτο. Ο γιος του Νίκου Γκάλι. Εγώ λέω πως είναι ντέλε Γκάλι. Και έτσι γίνει καμιά μαμουνιά και το άλλαξε. Εντάξει, λοιπόν, τώρα τελευταία αρχίζουν τον Χάρι Κέιν, τον λένε Κέιν. Τόσο καιρό, ρε φίλε, γιατί το λες με το όνομα τεπώνυμο και τους λάθους ποδοσφαιριστές, ας πούμε, τους λες κανονικά μόνο το επίθετο. Οι σπορτκάστερ, οι Έλληνε. Ναι, γενικά. Ο Χάρι Κέιν, Γιατί δεν λες ο Κέιν, ας πούμε. Νιώθουν μια εξοικείωση. Ναι. Δεν ξέρω. Βαθιά υπόκληση. Σε ποιον, σε μένα? Στον Αντουάν Γκρισμάν. Άσε ρε Ασλαμά τώρα, τα γυρνά. Πού είναι ρε τότε ο Λακοστάκιας, τόσα χρόνια ο Λακοστάκιας. Για πες μας γιατί υπόκληση. Τι λέει, γιατί θα πω, κατάλαβα. Για, κατάλαβα, ξέρω. Γιατί, για πες. Για το τέτοιο, για την αρρώστια που έχει με τον Μπέκαμ. Να κάτσε εδώ. κάτσε εσύ. Να κάτσε εδώ. Άσε ρε Ασλαμά, για την Ουρουγουάη πάω να πω. Α, και για την Πενιαρόλ. Για την Ουρουγουάη πάω να πω. Υπόκληση γι' αυτό. Γιατί εγώ το είχα μπροστά μου το άρθρο, αλλά ξεκινάει το παιχνίδι, το διάβασα. Ο Λακοστάκιας, μέχρι χθες ο Λακοστάκιας τον έλεγε, τώρα άρχισε να τα γυρνάει, κατάλαβες. Είχα ένα άρθρο. Θα ξέρει
θέλει 4 μήνα. Τι διορατικότητα έχει αυτό ο ποδοσφαιριστής. Έχει και μια άβρα, ρε παιδί μου, που βγάζει. Τέτοια θα λέει. Όχι, έτσι. Εγώ το θέλω να είμαι δίκαιος. Κάνει Καραγκιουζουλίκη πανηγυρισμούς. Ναι. Βαθιά υπόκληση, δεν ήξερα για τον έρωτά του με τον Ουρουγουάη. Το είχα το άρθρο μπροστά μου, ναι, αλλά πριν το διαβάσω, ξεκίνησε το παιχνίδι. Ναι. Και όταν βάζει τον γκολ και μένει ακίνητος, βασικά μπορεί να λέω ότι το ακύρωσε. Ναι. Τι γίνεται, τι είναι αυτό. Λες, τι και μετά διαβάζω ότι λατρεύει την Ουρουγουάη, αγαπημένη του χώρα. Σύλλογος, μόνο η Πενιαρόλ, κανείς άλλος στον πλανήτη. Μπράβο. Με πάρα πολλούς Ουρουγουανούς κάνει παρέα, τους έχει γνωρίσει. Α, μήπως πίνει είναι δικό μας. Μόνο μάτε, ναι, και ο Γοδόη έχει βαφτίσει την κόρη του. Βαθιά υπόκληση. Γιατί εγώ ανέβαζα γκολ σε νοκάουτ παιχνίδι. Ναι. Στο παγκόσμιο κύπελο, ναι, να σου πω κάτι φίλε, ό,τι και να ήμουν, για τη χώρα μου θα πανηγύριζα. Ναι, και παγκόσμιο κύπελο. Μπράβο του! Και μένει ακίνητος. Σω. Αν ήταν Έλληνας, ναι, οι Ελληνάρες θα τον βρίζαν κιόλας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μειοδότης, προδότης, ρουφιάνος, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπράβο στον Αντουάν Γκρισμάν. Χίλια μπράβο. Και πες και το άλλο. Και κάτι άλλο. Ναι. Και κάτι άλλο. Ναι. Όχι, μην το έχω για αύριο. Το έχεις για αύριο. Επειδή το ακούω συνέχεια και συνεχίζεται μέχρι και χθες και το ακούω, ουδεμία σχέση. Το γκολ που τρώει από τον Μπέιλ ο Δοκάριους στο τελικό της Λίβερπουλ. Με του Μουσλέρα. Ρε εσύ ο άλλος, μέχρι και ύποπτο θα τον έλεγα. Ο Μουσλέρα έχει τεράστια ευθύνη. Αν κρινόταν πρωτάθλημα, πάω ο Ολυμπιακός κέντρο για αυτό τον γκολ ο Γλύκος. Μπράβο. Μπράβο. Λίγο. Δες στη δεξιά, διάβασε τι γίνεται. Διάβασε σε στενό οικογενειακό. Θέλω τα παιδιά μου να διαβάζουν πάνω, πολύ. Πάνω. Σε στενό οικογενειακό κύκλο η βάπτιση του πρίγκιπα. Λουι. Μ' αρέσει τέτοια φίλη. Όχι αυτή. Ψυχή μου, ομορφιά μου. Ο Ντεμπρόινε πίσω. Ο Ντεμπρόινε. Τέτοια μου αρέσει. Πώς τη λένε, ρε, του Χάρη είναι αυτή. Η Κέιτ. Α, η Μέγκαν. Η Μέγκαν μου αρέσει, φίλε. Ναι, αλλά αυτή δεν σε γουστάρει καθόλου, σε είδε. Άσε ρε, Σλάβο. Κάλα στην Μέγκαν για πέντε. Αλλά εντάξει, σου λέω απλά τα γουστάρει. Αυτή άμα σε δει, δεν ξέρω τι θα πει. Ερωτεύτηκε έναν ταξιτζή, πήρα ταξί στη Θεσσαλονίκη. Δεν είμαι ταξιτζή, είμαι φίλο με μπλε αμάξι. Και πήρα κάτι Αμερικάνου. Ανικήτη και τα λοιπά. Ναι. Φάρκο από την ταινία. Κάτσε ένα-ένα από την Νικήτη. Ναι, από την Νικήτη του έφερε στο αεροδρόμιο. Από την Νικήτη εδώ, πώς θα πήρε, κάτι κοσάρι. Τσάμπα πράγμα, ρε φίλε, 110 ευρώ. Μπορ, κορεδιλίκη. Κρέπα για την μικρή, μπρελοκάκι πάω για το τέτοιο. Εσύ, φίλε, 110 ευρώ σε πόσο, 20 μέρες, 22. Ρε φίλε, τρεις κέντρα ξεκίνησα εκεί πέρα για να είμαι εκεί πέρα στην ώρα μου για να μπορέσει να είμαι ξυπάρα στο αεροδρόμιο. Κατάλαβε τι γίνεται. Από τη Μινεσότα και εκεί πέρα έχει πολύ χιόνι, ρε παιδί μου, και επειδή έχει πολύ αέρα, πώς τη λένε τη Μινεσότα. Γεια σα, δωρε με εργαλό, φίλε. Wind City. Όχι, να σα. Μινεσότα. Πώς? Μήνες νόουτα. Α, ακόμα δεν κατάλαβες, ρε Χαϊβάνη. Μήνες. Μήνες νόουτα. Ασνόουτα. Ναι. Από το χιόνι. Όχι, από την βροχή. Ωραία. Κάτι έμαθα σήμερα. Ναι. Το τραγικό ποιο είναι. Ποιο είναι, Φάργο, δεν είναι. Αμερικάνοι τη Μινεσότα, ναι, ήρθαν διακοπές στην Νικήτη. Φίλε, δεν είναι. Έχουν, θα σου πω, δεν είναι. Α, ήταν περίπτωση. Μήπως είναι Greek Americans. Μήνα και εδώ, μήνα στο ξενοδοχείο του Προέδρου. Ελληνοαμερικανοί. Εγώ πήγα και κρέπα στη μικρή. Κατά να μείνουν εδώ, ναι. Εντάξει, αλλά. Δωράκια. Ναι. Ναι. Και τι ήταν, αντρόγινο και δύο παιδιά. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Εντάξει, τέλος. Ωραία. Καμία, το γκολ του Μουσλέρα, αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Α, βέβαια. Εγώ αυτό, αν το έτρωγε γκολκίπερ του Ηρακλή, θα τον θεωρούσα και ύποπτο. Μα δεν το λέω. Τα χέρια του μετά, ρε. Γιατί η μπάλα είναι στο ύψος, είναι κάτω από το στήθος του. Σωστά. Του Δοκάριους είναι ψηλά. Και είναι τούβλο ρουκέτα του Μπέιλ. Τι κομματάρα. Του Γκρισμάν δεν είναι ρουκέτα. Έτσι. Που τον λατρεύω τον Μουσλέρα, τον πάω από τη Λάτσιο. Ναι. Τον πάω. Mm. Αλλά έμεινε εκεί. Τον είχα κάποια στιγμή για πιο πολλά πράγματα. Τον Φερνάντο, τον αγαπημένο μου. Τώρα κάτσε καλά τα σαράι. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε break. Ναι. Έρχεται και ο Τσαλτίδης. Θα ανοίξουμε γραμμές 2310, 287 και 3 οκτάρια. Η Media Markt είναι κοντά μας. Εκπτώσεις και εγκατάσταση κλιματιστικών. Αν ζεσταίνεσαι, αν σκάς από τη ζέστη, δεν χρειάζεται να περιμένεις άλλο. Πάγαινε τώρα. Σε ένα κατάστημα Media Mart ή μπες στο mediamart.gr και αγόρασε κλιματιστικό με τιμές εκπτώσεων. Και επειδή στη Media Mart μπορείς να τα έχεις όλα, μπορείς να ζητήσεις και εγκατάσταση από εξειδικευμένο συνεργείο. Έτσι θα είσαι σίγουρος πως το κλιματιστικό σου θα πιάνει το maximum της απόδοσής του. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός. Media Mart. Ήδη περιμένει πελάτης, χωρίς καν να πούμε ότι ανοίγουμε γραμμές. Το είπαμε προηγουμένως βέβαια. Να βάλουμε λίγο πιο νωρίς σήμερα το Μπέργκλερ στην παρέα μας. Θεωρώ ότι ο Παπαδόπουλος ήδη έχει χτυπήσει ένα από τα περίπου 15 διαφορετικά μπέργκερ που υπάρχουν στο βασίλειο των μπέργκερ στην Καλαμαριά, στο Μπέργκλερ, στην μεταμορφώσεως
5 δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, πρώην Δημαρχιακό Μέγαρο Καλαμαριάς. Πέφτει ξύλο και είναι σε ετοιμότητα για την απόψινή βραδιά, ειδικά μετά τις 8 που αρχίζει ο κύριος όγκος των παραγγελιών όταν υπάρχουν αγώνες του Μουντιάλ. Διανομή από τον Μπέργκλερ σε ολάκερη την ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς, Αηγιάννη, Βυζάντιο, Καραμπουρνάκη, Αρετσού, Νέα Κρίνη, Άγιος Τηλιανός, Κηφισιά, Ντεπόες, εκείνα τα όρια. Για σήμερα λέω να προτείνω τσίλι μπέργκερ, ψωμάκι μπριός, μπιφτέκι τσένταρ, σωτέ πιπεριές, ντομάτα, iceberg και πάστα τσίλι, πραγματικά καυτό και ονειρικό τσίλι μπέργκερ από το Μπέργκλερ. Τηλέφωνο για παραγγελίες, σημειώστε, 2314 007 722, μία ακόμη φορά το τηλέφωνο για επικοινωνία με το Μπέργκλερ για παραγγελίες και ντελιβεριά, 2314 007 722. Επειδή ζητάτε κάποιοι να δείτε το βίντεο που έχω κάνει το τηλεοπτικό για τον Μπέργκλερ, που είναι πραγματικά αραβούργημα και το έχει κάνει, η σκηνοθεσία είναι, το σενάριο, το στήσιμο όλο είναι δικό μου. Μου θυμίζει το είσαι το τέρι μου. Εγώ θα παίζω, που πήγε η Λέχου να κάνει την ηθοποιό. Το τεχνικό κομμάτι είναι του Νίκου του... πες το ρε, του Νίκου του Καρδαρά, που είναι και ο βοηθός σκηνοθέτη στο ντοκιμαντέρ Πάω ΚΑΕΚ τελικού κυπέλου. Αυτός το έκανε ο Νίκος, το έκανε το βιντεάκι. Δεν ξέρω αν έχει ανέβει ακόμη στο YouTube. Αν δεν έχει ανέβει μέχρι τώρα που μιλάμε, μέχρι αύριο θα ανέβει σίγουρα. Διαφορετικά μπαίνετε στο Facebook του Μπέργκλερ για να το δείτε, έτσι. Στο Facebook του μπεργκεράδικου Μπέργκλερ. Τόσο, μα τόσο απλά. Λοιπόν, κοντά μας είναι η Ρεγκίνα, ήδη αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Μπες τώρα στο site reginabagno.gr, γράφετε reginabagno.gr και ξεφυλίστε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Ρεγκίνα. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα. Κτήμα Αγέρινο και Διαμαντής Catering είναι κοντά μας για απίστευτες δεξιώσεις γάμου, βαπτίσεων, γέμματα συλλόγων και πάρτι. Το κτήμα Αγέρινο καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Παραθέστε τη δεξίωση των ονείρων σας σε ένα υπέροχο χώρο 18 στρεμμάτων γεμάτο πράσινο με πέτρα, συντριβάνια και καταράκτη. Ναι, και καταράκτη. Όχι στα μάτια, στο έδαφος. Διαθέτει μεγάλη παιδική χαρά για τα παιδιά και μεγάλους χώρους πάρκινγκ. Συνεργάζεται με όλα τα catering, αν και έχουμε το κορυφαίο catering Διαμαντής. Κτήμα Αγέρικο. Τηλέφωνο 2310-530-525. Ωραία, πάμε στον ακροατή να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίζετε. Καλημέρα. 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 Λίγο πιο δυνατά αν μπορείς, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αριανός από το κέντρο. Καλώστε. Καλημέρα που λένε. Πολλοί μεσήλικες στο νησί, πίνοντας το τσάι τους στο απόγευμα, σχολιάζανε την απόφαση του Southgate να παίξει με τριάδα πίσω. Δεν τους άρεσε. Ήτανε δύσκολο να το χωνέψουν όλοι αυτοί. Έχουν και μια αρτηριοσκλήρωση. Ναι. Τελικά προφανώς τον δικαιώνουν τα αποτελέσματα. Ναι. Αυτά τα παιδιά έχουν μια άγνοια κινδύνου, αυτά τα πιτσιρίκια, που νομίζω έχουν την ίδια άγνοια κινδύνου που είχε και η εθνική δική μας το 2004. Ναι. Επειδή είναι ακόμα πιτσιρίκια, δεν έχουν καταφέρει να αποτιστούν ούτε με την Κατάρα ούτε με την Καντεμιά των προηγούμενων εθνικών ομάδων. Σωστή παρατήρηση. Και γι' αυτό και τα πηγαίνουν τόσο καλά, νομίζω. Ναι, βέβαια, η Ελλάδα δεν έπαιζε ανέμελη στο Euro. Η ανέμελη. Μια άγνοια κινδύνου τιμήση. Δηλαδή, δεν πήγε με καμιά πίεση να το πάρει, να το κάνει αυτό. Δεν πήγε ούτε για να πάρει, ούτε για να διακριθεί, ούτε για να. Τι πήγε με καμιά πίεση όταν ξεκίνησε εσύ, είπε πάνω να το πάρει. Όχι, αλλά πάω ρε φίλε να πάρω το 0-0, αυτό λέω. Δεν είναι ανεμελιά άλλο εννοεί η Παναγιώτη, όχι στο σύστημα. Κανείς στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν περίμενε από αυτά τα παιδάκια. Με το που ξεκινούσε το Μουντιάλ να φτάσουν στα ημιτελικά ή να πάρουν το κύπελλο. Ναι. Κανείς. Λέγαν όλοι να δούμε τι θα κάνουν. Δεν είχαν τις προσδοκίες από τις προηγούμενες φουρνιές ποδοσφαιριστών, οι οποίοι προφανώς δεν μπορούσαν να αντέξουν στην πλάτη τους αυτό το τεράστιο φορτίο, έτσι. Ναι. Για κάποιον που αγαπάει το ποδόσφαιρο πραγματικά, θα πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή του κάπου όπου το βρει, να πάει για 10 λεπτά σε αυτό το υπαίθριο πάρτι, να πιει μια μπύρα 2-5 και να τραγουδήσει με αυτούς τους ανώμαλους, να πούμε, ναι, για να καταλάβει και τι είναι το ποδόσφαιρο, ναι, και πώς το διασκεδάζουν. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή, άμα αρχίσουν οι μανούρες, σας φύγει, εντάξει. Ναι. Αλλά καλό θα είναι, όντως, να πάει μια φορά, να κάτσει πάνω από σε μια σημαία του Αγίου Γεωργίου, να παραγγείλει και μια τεράστια μπύρα και να τραγουδήσει μαζί τους.
Είναι από αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνει μέχρι να φτάσει στα 60. Σήμερα γράφεται ιστορία πάντως. Μιλάς 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα και δεν έφερε τη λέξη ΠΑΟΚ. Ναι, δεν την ανέφερα γιατί φοβήθηκα ότι θα με προσβάλλει και δεν ήθελα. Λοιπόν, άντε καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Γιαννάκη μου, καλημέρα. Πραγματικά συγκινητικό. Χθες είχε φωτογραφίες σε διάφορα που είδα σε εφημερίδες αγγλικές από διάφορες πλατείες σε βρετανικές πόλεις που λέει και έλεγε μία ιαχή τόσο δυνατή που φτάνει άνετα μέχρι το στάδιο που τα παιδιά μας αγωνίζονται στην Μόσχα. Οι γραμμές είναι ανοιχτές 23 10 287 888 από κινητό 6945 υπόλοιπα ίδια. Τα έχω πει όλα. Ένα τέτοιο θα πεις κάποια στιγμή. Τα έχω πει όλα, τα πάντα όλα. Όλα. Τα είπες όλα. Έξτρα λεφτά θέλω. Διαμαντή είπες. Τώρα μόλις. Δεν ακούς. Σου λέω λοιπόν ότι όταν παντρευτείς θα σου κανονίσω τη δεξίωση του γάμου στο διαμαντή. Έχει άλλη μια χωρική εκεί πέρα. Κομμωτήριο Κουρουμπίλια. Α, συγγνώμη. Παιδιά, γραμμούλες, εδώ είμαστε. Τσαλτίδης. Τι έγινε, ΠΑΟΚ, είδαμε ΠΑΟΚ χθες. Α, δεν το είδα αυτό. Είδες ΠΑΟΚ χθες. Δεν υπάρχει τίποτα μόνο μου. Τι είδε. Δεν είδα, ρε φίλε, δεν ξέρω. 2-1. Μπαλάρα. Γίνανε και μανούρες, λέει. Κάτι γίνανε μανούρες. Τι μανούρες. Ναι, με ένα ποδοσφαιριστή, κάτι έγινε. Είναι fake με τους Ρουμάνους κάθε χρόνο. Αντίπαλο. Ο Βαρέλα τι έκανε. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Με έναν Ρουμάνο τα είχαν πολύ άσχημα οι δικοί μας. Κλωτσούσε. Δεν ξέρω, σου λέω κάτι. Αυτό στην προετοιμασία ξέρει τι είναι. Τι είναι. Ποια είναι η ντροπή τους. Ποια είναι η ντροπή μας. Πριν 2 χρόνια το θυμάσαι το φιλικό. Ποιο? Με κάτι ανθρωπάκια, μία ομάδα από το Βέλγιο, Β' κάτι δεν το βλέπουμε ζωντανά. Το βλέπουμε, νομίζω είναι και ο Σάββας ο Τσιμαχίδης μαζί. Τι κάνανε. Ναι, είναι και ο Τσιμαχίδης, το βλέπουμε μαζί ο Σάββας. Αυτός έμεινε στον Ελ. Ο Δάμον ο Λουλουδάς. Ποια ήταν η αλητία για πες Βασιλαμά. Περίμενε. Η ντροπή μας ποια ήταν. Και είναι σε μια αγωνία 30-40 οπαδοί των Βέλγων γυναικόπαιδα. Όταν σου λέω γυναικόπαιδα, δηλαδή. Τους βρίζανε, τους βρίζανε. Τους βρίζανε. Τα κοριτσάκια σου που ήρθαν προχθές, πιο προκλητικά. Τους βρίζανε. Πραγματικά. Και ξαφνικά τα δείχνει η κάμερα, αφήνει τον αγώνα και γυρνάει. Κάνουν ντου παόκια από συνδέσμους στους ανθρώπους αυτούς. Η εικόνα είναι. Πραγματικά δεν το πίστευα, ειλικρινά. Προκαλούσαν. Έλα, το θυμάστε. Ναι. Και λέει Τσιμαχίδης. Κάτι θα προκάλεσαν. Δεν μπορεί έτσι να πήγαν τα δικά μας τα παιδιά. Άρχισαν να φέρνουν παίκτες που πέρασαν από την Μπόκα. Θα ξαναπέσουν! Δεν ασχολούνται μαζί μας αυτοί. Αυτό πώς ονομάζεται, ανάρτηση, έτσι σχόλιο, πώς είναι κάτι, πώς ονομάζεται αυτό. Αυτό είναι χτύπημα. Έτσι, χτύπημα, έτσι. Ναι, έτσι. Χτύπημα, ναι. Ο ακροατής, ναι. Πάμε ακροατής. Δεν μας είπε όμως τι ο Πάουκ. Ένα βιό, πήγαμε μαζί ο ακροατής, μην περιμένει ο άνθρωπος. Όλο και όλο δύο βγαίνουν. Τρεις. Εδώ πριν είναι 22 χρονών ο Τζομπατζόγλου στη φωτογραφία. Ναι, εδώ είναι εσύ, πέσει μοντάζ, ναι. Καλημέρα! Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, λίγο πιο δυνατά αν μπορείτε. Λέω καλημέρα, εγώ είμαι. Εσύ είναι καλημέρα, αδερφέ. Ναι. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Πάμε. Είμαι Αριανός φυσικά. Άρης, ναι. Από τη Γερμανία. Από Γερμανία. Α, σε θυμήθηκα. Όπα. Α, ο Θοδωρής. Εδώ είμαστε τώρα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι τον φίλο τον κύριο Ασλαμάη Ασλαμίτρο. Ναι. Μου είπαν για σένα γενικά είσαι λίγο προκλητικός αριστικός. Πάμε, οπότε είμαι προετοιμασμένος. Να πάμε. Ναι. Λοιπόν, έχω μια απορία. Ναι. Μισείς, τέλος πάντων, δεν γουστάρεις τους Γερμανούς. Στο ποδόσφαιρο όχι, στο ξαναλέω. Γουστάρω όλους τους καλούς ανθρώπους του πλανήτη. Τον ωραία, καλό εντάξει. Τούρκο τον γουστάρω. Τον καλό Τούρκο. Τον κακό Τούρκο όχι δεν τον θέλω. Ούτε σε απόσταση 1000 μέτρων. με τον καλό Γερμανό δεν έχω πρόβλημα. Ναι, καλή Γερμανία είναι πολύ λίγη. Λέω, η εθνική Γερμανία με εκνευρίζει επειδή έχει πάρει πολλά παραπάνω από όσα δικαιούται. Πάμε. Η ερώτησή μου τώρα είναι. Αφού δεν γουστάρεις τόσο πολύ τους Γερμανούς, πώς είσαι με τους Γερμανόσπορους τους Εγγλέζους, για πες μου. Γερμανόσποροι Εγγλέζοι, αυτός ο μύθος κάποιος... Φυσικά οι Εγγλέζοι, καλά δεν το ξέρεις ότι... Εντάξει, όχι και εντάξει. Σάξονες, πες τα. Δεν μου λες. Από γερμανικά φύλλα προέρχονται οι Εγγλέζοι, έχει δίκιο. Θα σου απαντήσω εύκολα. Με μία ερώτηση. Οι Αμερικανοί, τι νος σπόροι είναι. Των Άγγλων. Είναι από όλο τον κόσμο. Μπράβο. Είναι έθνος και μάλιστα ισχυρό και ο Αμερικανός λέει η πατρίδα μου. Έτσι λένε. Η αστερόεσα. Και ο Σφακιανάκης λέει η πατρίδα εντάξει, μου. Εντάξει, όλοι το ίδιο λένε. Όλοι το ίδιο λένε. Από τη στιγμή που δημιούργησαν τόσο ισχυρή εθνική συνείδηση, είναι έθνος και τελειώνει εκεί η ιστορία. Έθνος είναι η Αμερική. Εντάξει, η Ελλάδα είναι εθνοπιθήκια. Λοιπόν, τώρα μπορώ να απευθώ
στον Παναγιώτη, κύριο Τσαλτίδη. Ναι, παρακαλώ. Ξέφυγα. Αυτόν σκίστον. Κύριε Τσαλτίδη, σήμερα θα αφήσω έξω τον κύριο Τζορμπατζόγλου, να τον αφήσω να πιει λίγο δεν καφέ εδώ, του δεν εδώ, μα δεν εδώ, τον αφήσει στην Ολλανδία είναι. Δεν εδώ. Και δεν νομίζω να είναι μετά, ναι. Λοιπόν, τον κύριο Τσαλτίδη. Κύριε Τσαλτίδη. Να πείτε τη διοίκηση του Άρη ότι εγώ και όλοι οι φίλοι μου δεν θα πάρουμε διαρκείας. Και θα σας πω το λόγο. Σίγουρα θα το πει τώρα με το που κλείσαμε εσείς από τη Γερμανία, δεν θα το πάρετε. Σαν να το βλέπω το τηλεφώνημα τώρα στο διάλειμμα. Εγώ δεν θα πάρω εισιτήριο. Και σε υπολόγισε ο Καρυπίδης τώρα από τη Γερμανία. Δεν έφερε τον Όγιος. Κάτσε, γιατί, για ποιο λόγο, περιμένω να ακούσω εγώ. Δεν έφερε τον Όγιος. Τον Όγιος δεν έφερε. Ναι, ο αδελφός μου δεν θα πάρει. Τον διαρκείας, διότι έφερε τον Ασλίδη. Ναι. Ένα κολλητό που έχω δεν θα πάρει διαρκείας, διότι δεν έφερε τον... ποιον δεν έφερε να δεις, ποιον τον έφερε, παιδί μου. Τον Κολτσίδα. Τον έφερε τον Κολτσίδα. Να πες αυτού που να πάρει. Θα ποδοσφαιριστεί. Α, να παίξει πάρα. Τον ήθελα. Έχει Ραούλ Μπράβο όμως. Παίζεις προπονήσω, Ραούλ. Έφερε Ραούλ Μπράβο. Έχει Ραούλ Μπράβο, ναι. Τότε δεν θα πάρω ούτε διαρκείας από, το γυναικείο βόλεϊ. Ωραία, ωραία παλικάρι μου, ωραία, ωραία. Γουστάρω την Ελλάδα ρε παιδιά, τη γουστάρω, δηλαδή γι' αυτό το φραμπαλά και τα λοιπά, γουστάρω την Ελλάδα. Εννοείται ρε, δεν υπάρχει, δεν παίζεται, σαν την Ελλάδα δεν έχει. Δεν υπάρχει δηλαδή, να σου πω και ένα τελευταίο για να κλείσουμε, να πάρει κάποιος άλλος. Ο αδελφός μου εδώ στη Βρέμη έχει διαρκείας από τη Βέρντα Βρέμεν. Βρέμεν, λοιπόν, η ομάδα... Όταν έπαιζε ο Τζιόλης είχε, τον απολάμβανε και με τη Φανέλη. Όταν ήταν ο Ορχάγγελ, όχι. Ο Ρεχάκελο, τότε ήμασταν φρέσκοι, δεν είχαμε λεφτά. 2-0. Νομίζω, ναι. 2-0. Ήμασταν φρέσκοι, δεν είχαμε λεφτά. Τέλος πάντων, λοιπόν, διαρκείας εδώ και 4-5 χρόνια η ομάδα δεν πάει καλά. Ναι. Έτσι, είναι μεταξύ να πέσω, να μην πέσω. Ναι, ναι, όντως, ναι. Λοιπόν, φέτος είχε 2 διαρκείας. Ναι. Φέτος πήρε 2 ακόμα VIPs αυτή τη φορά. Ναι. Αλλά τα 2 τα άλλα δεν τα έχει δώσει. Διότι... Εάν τα δώσει και χρειαστεί ας πούμε να πάρει, δεν ξέρει αν θα βρει διαρκείες για να πάρει. Έχουν είναι πουλημένα όλα. Πληρότητα 95% τα γερμανικά γήπεδα. Ναι, με κατάλαβες. Δηλαδή, ρε παιδιά, λίγο εντάξει, μπορεί να τους μισούμε τους Γερμανούς. Δεν έχουν μπουζούκια, δεν έχουν μπουζούκια, δεν έχουν κομμένη ηλίκια, δεν έχουν τα μπουζούκια, ρε φίλε. Δεν έχω, είναι η διασκέδαση τους αυτή είναι ρε παιδιά. Ο κύριος έχουν μπουζούκια, έχουν εκδρομή στη λίμνη όμως ο τροχός. Αυτό έχει διαφορά. Τι έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Δεν έχουν ηλιακάδα. Ενώ οι Αγγλοσάξονες έχουν μπουζούκια. Έχουν πήξει τη ηλιακάδα. Και αυτοί δεν έχουν. Η Αγγλία πάσχει έχει έναν ήλιο μεγάλο από πάνω. Του Πασόκ. Ωραία παλικάρι μου έγινε. Και τα παιχνίδια, τα φιλικά του Άρη στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία θα πάμε, θα είμαστε εκεί. Να έρθει να με βρει. Θα είσαι εκεί πέρα. Θα είμαι, ναι, Ολλανδία θα έρθω. Ό,τι είναι κούτρα εξωτερικό, δεν πάει, χάζω. Και πού θα σε γνωρίσω, δεν ξέρω πώ θα σε γνωρίσω. Θα με δεις. Θα είναι το μόνο τρίκλινο δωμάτιο που θα μένει ένα άτομο, δεν ρώτα. Έγινε. Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί, ρε. Καλημέρα. Γιατί. Ναι. Δεν σε πώ θα γίνει. Ναι. Ωραίος δεν είμαι. Μια χαρά έτσι. Ναι. Θα χάσω κι άλλα. Τώρα όμως διάλειμμα, ένα μήνα θα κάνω διάλειμμα. Ναι. Ελπίζω να μην βάλω όλα τα κιλά που έχασα. Μάρια, να δώσουμε την απάντηση γι' αυτό για τους διαιτητές. Και αν το ξέρει και ο Χρήστος. Μόνο να μείνω από τα Παναγιώτη. Ναι. Ο Φώτης, ναι, ο Φώτης, καλημέρα, παδός της Λίβερπουλ. Μάρια, πάρε τηλέφωνο, μπορείς. It's coming home. Φώτη, να είσαι καλά, θα σε πάρω παλικάρι μου. Θα σε πάρω παλικάρι μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πάμε, δώσ' το. Γιατί το γνωρίζεις αυτό, Χρήσανθε. Ποιο. Έχεις παρατηρήσει κάτι στους διαιτητές. Τι δεν έχει ο διαιτητής και έχει ο ποδοσφαιριστής. 9 στους 10 τέλος πάντων διαιτητές, για να μην σου πω 10 στους 10. Επικαλαμίδες. Όχι, βλέπεις ένα διαιτητή, ρε παιδί. Το έχουν όχι όλοι οι ποδοσφαιριστές, αλλά ναι. Πλέον το κάνουν πολλοί ποδοσφαιριστές ναι. Περισσότεροι. Ναι. Τι δεν έχει ο διαιτητής. Και δεν το έχουμε δει σε διαιτητή ναι. Ποτέ. Ποτέ. Τατουάζ. Ναι. Γιατί... Μπράβο, ρε σκύλε. Γιατί λες. Γιατί. Γιατί ο διαιτητής είναι ένα επάγγελμα ναι. Το οποίο εμπίπτει στην κουλτούρα του δεν πρέπει να δείχνω κάτι. Γιατί ο κάποιος διαιτητής είναι και δάσκαλος, ρε φίλε. Ο άλλος Αργεντίνος είναι και δάσκαλος. Αυτό λέω. Τι αυτό λέω. Καταρχήν όλοι έχουν άλλα επαγγέλματα, ρε Παναγιώτη. Του κάθος πρεπισμού. Ο διαιτητής είναι σαν τον παπά. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει τατού, ρε φίλε, στα 17 δεν μπορεί να γίνει διαιτητής. Τι. Μπορεί. Θα το καλύψει όμως. Πώς θα το καλύψει. Αν έχω ρε φίλε στα δάχτυλα, τι θα κάνω, γάντια θα φοράω. Υπάρχει τρόπος. Και αν παίξω. Τι τρόπος. Υπάρχουν τρόποι.
με, στο χρώμα του, του δέρματος τέτοιο. Με επιδέσμους, με γάζες, με. Το πιστεύεις δηλαδή ότι είναι αυτό ή ότι μπορεί γενικά να δεν κάνει. Έχει τατουάζ, ρε φίλε, σε σημείο που δεν φαίνεται. Κάποιος όμως δεν θέλει... μπορεί, φίλε, τόσο τυχαίο να είναι μην έχεις τα χέρια κανείς. Το να κάνεις τατουάζ. Ή στη γάμπα. Το να κάνεις τατουάζ είναι και ιδεολογικό κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Επίσης είναι, είναι μια κατεύθυνση, ναι, που την παίρνεις από μικρός. Ναι. Το να γίνεις διαιτητής επίσης είναι μια κατεύθυνση που την παίρνεις από μικρός. Ναι. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θέλει να γίνει διαιτητής έχει αυτή την νοοτροπία του να μην εκτεθώ και να μην εκτίθεμαι, να μην φανερώνει κάτι. Δηλαδή, μπορεί να κάνει. Πες, δεν θα κάνει ένα. Κάποιος ο οποίος έχει την νοοτροπία να γίνει διαιτητής, να κάνει ένα δικέφαλο στον μπράτσο του. Ναι. Ρε Χρήστα, δεν μαλιάς, είναι ποδοσφαιρικό. Μαλιάς. Ο μαλλιάς κουρεύεται. Σου λέει ούτε διαιτητή μαλλιά έχουμε δει. Αυτό θέλω να σου πω. Κουρεύεται. Και τατουάζ, Χρήστα, δεν σου λέει μπορεί να κάνω ένα τατουάζ, μα αγαπώ. Ενδεχομένως να υπάρχει τέτοιο, να υπάρχει και dress code για τους διαιτητές. Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, το πιάνω. Ενδεχομένως. Το... Ναι, δεν το έχω ψάξει. Είναι αυτό το political correct. Το διαιτητής είναι αυτό. Είναι. Αυτό. Το political correct. Αυτή η προσέγγιση. Μάλιστα. Γενικά βλέποντα, βέβαια, και αν δει διαιτητή. Μπορεί να έχει τατουάζ, φίλε. Εκτός γηπέδου. Στον ποπό του να έχει ένα τατουάζ. Τώρα εντάξει, τώρα εντάξει. Λέμε στα χέρια ή στα πόδια. Στο ποπό και στο τέτοιο. Στα χέρια ή στα πόδια. Στα πόδια δεν μπορεί. Σφίνονται τα τατουάζ. Ορίστε. Σφίνονται, ναι. Ορίστε. Μπορεί να είχε και να τα σβήσε όταν ήταν να γίνει διαιτητή. Για όλα έχει απάντηση. Γιατί. Δικηγόρο των Ιντεών, φίλε. Είναι τι. Είσαι ένα δικηγόρο τη κουρουμπίλια τώρα, να ξέρει. Τι. Είσαι ένα δικηγόρο. Είναι εξώδικο. Ο δικηγόρος Κουρομπίλια. Γιατί? Στο SDNA το μεταξύ. Σε όλα τα άλλα δεν μου είχε στείλει, ναι, και μου έστειλε στο SDNA. Μάλιστα. Εσύ τα ξέρεις αυτά. Γιατί? Και την βουντώστε τι έγινε δηλαδή. Έλεγε τα δικά του. Ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος για όσα έχει πει κατά καιρούς για την Χρυσούλα. Όχι, είχα γράψει ένα άρθρο και έλεγα ότι στο. Στο. Πες το. Στο μάτς εκείνο αποδείχθηκε ότι δεν είχε τραυματιστεί η Κουρομπίλια και ότι κακώς τιμωρήθηκε ο Άρης γιατί δεν είχε τραυματιστεί. Τότε ήταν όταν με τον Γκαρθία, ρε παιδί μου, που, το, που δέχτηκε το, το αντικείμενο και έλεγα χωρίς τραυματισμό δεν μπορείς να τιμωρηθείς με μηδενισμό, ναι, και αφαίρεση βαθμών. Ναι. Και για την Κουρομπίλια υπήρχε γνωμάτες του δημόσιου νοσοκομείου, γιατί την πήγε, πήγε εκεί πέρα, που έλεγε δεν έχει τίποτα. Ναι. Και ενώ αρχικά ο αρχιδιαιτητής Τριτσόνης είπε να εκενωθεί οι δύο και να γίνει το ματς. Στη συνέχεια την εξέτασε ο γιατρός του αγώνα. Δεν είχε τίποτα. Νοσοκόμη δεν είχε τίποτα. Και είπε αυτή, δεν μπορώ για ψυχολογικούς λόγους. Μάλιστα. Το ψυχολογικό δεν εξετάζεται. Σωστά. Κατάλαβες. Ναι. Γι' αυτό. Και μου είχε στείλει ότι έχει, λέει, τελεσιδικήσει στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ και έχει καταδικαστεί. Ναι, ρε φίλε, θέλω να σε φέρω εγώ 488 υποθέσεις που έχουν τελεσιδικήσει στην Επιτροπή Εφέσεων αυτή τη ΕΠΟ. Και αποδείχθηκε μετά ότι παίρναν τηλέφωνα και λέγανε καλά. Oh, και θέλουμε, και γιατί το έπαρε, φίλε. Γιατί όχι, σταμάτησα τα. Ωραία, δώσε ένα για να σε, πάμε σε break. Σε άλλε. Παιδιά, θα πάμε παραστάσεις σε break. Σου θα σε... Απλά δώστε λίγη προσοχή. Κάτι έχει για εσά εδώ πέρα ο Χρύσανθο. Τι έχει. Okay. Άμα την επιστροφή μα γραμμέ. Πώ γίνεται να είσαι food blogger, ρε φίλε. Ναι, το βλέπω αυτό. Υπάρχουν σε όλα τώρα blogger, εσύ. Στα πάντα blogger. Ξέρεις. Στα πάντα. Ευτυχώς που υπάρχουν blogger για να γράφουμε και εμείς. Στα πάντα. 2310-287-888 όταν επιστρέψουμε από τον break. Ναι, κάτι σημαντικό. Ναι, 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 ναι. Θα σου πω το εξής. Οι τιμές της Media Markt είναι χαμηλές όλο τον χρόνο. Σκέψου τώρα σε εκτόσεις πόσο πιο χαμηλά θα πέσουν. Τώρα είναι ευκαιρία να πάρεις laptop, tablet, smartphone, λευκή συσκευή, φωτογραφική μηχανή και ό,τι άλλο θες σε αχτύπητες τιμές. Από τις αχτύπητες εκτόσεις της Media Markt. Και αν βιάζεσαι, Μάρη, να απολαύσεις τις συσκευές σου, αν θες να δεις δηλαδή την Αγγλία αύριο σε μια 88 τηλεορασάρα, για πλάκα, ναι, με την υπηρεσία αυθημερών παράδοση, έρχονται στην πόρτα σου την ίδια μέρα. Κάνε τώρα τις αγορές σου από τα καταστήματα MediaMarkt και από το MediaMarkt.gr και παρέλαβε με τον τρόπο που θέλεις. Μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός. MediaMarkt! Εδώ είμαστε, Λίπερο 107,4, Τρόικα. Με Παπαδόπουλα, Ασλαμά, Ασλαμή. Έχει κι άλλο επίθετο κάπου, ναι, αλλού. Αλλά... Παπαδόπουλο δεν βλέπω όμως. Παπαδόπουλα, φίλε, είναι μανιακός. Κάθε διάλειμμα βλέπω παίρνει τον καφέ στο χέρι και βγαίνει για τσιγάρο. Παιδιά, σας είπαμε έτσι. Αύριο, αύριο θα έχουμε προσκλήσεις διπλές για Σταμάτη Κραουνάκη, Σπύρα Σπύρα, Μονίλα Ζαριστών. Και είναι η Σπύρα. Και για, για το θέατρο, πήρα, για ηλέκτρα, για την αυριανή παράσταση. Σπύρα, okay, ή πήρα. Σπύρα, Σπύρα, ρε.
το σχήμα του Σαμάτη Κραουνάκη, μωρέ, που κάνουν έτσι μουσικοθεατρικές παραστάσεις. Πολύ ωραία. Ο Κραουνάκης. Θα είναι ωραία βραδιά. Και όσοι δεν κερδίσετε εδώ πέρα, να ακούτε και μήνυμα το αδερφάκι μας. 107,7. Ο Κραουνάκης. Ναι. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Μένει 23... να χάσει και ο Μαχαιρίτσας τώρα. Λες, ε. Ναι. Όχι, ο Μαχαιρίτσας μ' αρέσει, ο Κραουνάκης δεν μ' αρέσει. Απόψη, θα δώσουμε προσκλήσεις. Ο Μαχαιρίτσας. Αλλά δεν μας δώσανε. Ποιοι? Γιατί έχει εκεί πέρα, λέει, τον άλλο μουτρωμένο. Δεν θέλω. Λέω, εντάξει, ρεάκι, όπως θες. Ποιος το διοργανώνει? Όχι, ρε, όχι. Δεν έδωσε κανένα. Δεν ήταν να δώσουμε ούτε μήνυμα. Δίνει Μαχαιρίτσας με τον με το γάντζο. Ο Μαχαιρίτσας μ' αρέσει. Κραουνάκη, συγγνώμη, μπορώ να το πω ότι δεν μ' αρέσει. Έχω δικαίωμα να εκφράζομαι. Γιατί, ποιος έχει, γιατί το παίζει εδώ, ποιος έχει περάσει εσένα? Είναι λίγο, φασιστική εκπομπή ώρες ώρες. Ρε, κανίβαλε. Ρε, φίλε, κανίβαλε. Ποιος έχει περάσει εδώ? Αριστερίζουσα. Ναι. Έχουν τρίζω τα κόκαλα της γιαγιάς μου με την αριστερά που έχετε φτιάξει τώρα. Φτιάξει? Εσείς εδώ αυτή φτιαχτεί. Εδώ, η fake. Α, ο Τούρκος Κροατία, Αγγλία. Ο Τσακίρ. Ποιος παίζει? Ο Γκιουνέι Τσακίρ. Αυτό έπαιζε και στο Αργεντινή τέτοιο, έτσι. Τελευταίο Αργεντινή Νιγηρία, δεν ήταν? Ναι. Αυτό δεν ήταν ο διευθυντής. Δεν σε ακούω. Αυτός ο Σφαγέας. Αυτός δεν έπαιζε διευθυντής, ρε Μάρη, δες λίγο. Αργεντινή, περίμενε με Αργεντινή ποιον. Αργεντινή Νιγηρία, τελευταίο μάτς, νομίζω αυτός έπαιζε. Την Νιγηρία. Τελευταίο του ομίλου. Ναι, 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 αυτός ήταν. Όπα, άρα πάμε πιο εδώ. Σφαγή Νιγηρίας. Περίμενε, Μεξικού. Που δίνει το πέναλτι και μετά παίζει 100-0. Εδώ κάπου είμαι. 99%. Νιγηρία, Αργεντινή, σε παραδέχομαι. Τσουνέι Τσακίρ. Αυτός έπαιζε. Τσουνέι. 42χρονος Τούρκος. Ναι. Διεθνής δηλαδή, το 2010. Ψήφισε Ερντογάν αυτός ή έλειπε? Στο 1-2. Έχει φωτογραφίσει τον Μεξί εδώ πέρα του, ξέρεις, διάφοροι που είναι στα Τουρκία και τα λοιπά. Και φάτσες των Τούρκων. Και λέω πως δεν είχε όλες του Ερντογάν, ρε παιδί μου, ξέρεις, όλα τα επιτελεία. Κανονικά. Βέλγιο. Ναι. Βραζιλία, Μεξικό. Και το, και το, όχι, το άλλο. Βραζιλία. Τελικά ποιος είναι γηπεδούχος? Κροατία, είναι, όπως τα είπα, Μάρια. Σήμερα το βλέπω το Γαλλία-Βέλγιο πολύ 0-0 ημίχρονο τουλάχιστον, φίλε. Πρέπει να βάλει γκολ ο. Ποιος? Πώς τον είπε ο τέτοιος, ο Κόλκας. Πού παίζουμε, σε ποια μαύρο, μαύρο Μυρτσέκι τον Λουκακού. Λοιπόν, αύριο παίζουμε. Μια χαρά Μυρτσέκι. Θα λείπω, επειδή θα λείπω αύριο. Βραζιλία, Βέλγιο. Σήμερα το σύνθημα. Ο Μίλο Ραντμάζιτς. Χρήστο. Ναι, να σου πω το σύνθημα που θα μπει αύριο. Ναι, πες. Ναι, ναι, για πες. Αγγλιάρα σ' αγαπώ. Τη Ρωσία πάνε φερέ το διπλό. Κροατία, Ρωσία. Την Κροατία, Κροατία. Στη Ρωσία παίζουμε. Α, στη Ρωσία, το πα έτσι είναι κρατή. Είναι καθυστερημένε. Ναι, εντάξει, όχι, το νόμιζα επειδή το μπλέκει, ναι. Νόμιζα να πει τίποτα. Ναι, εντάξει. Ζαβό. Ναι, πάμε μια φορά. Αγγλιάρα σ' αγαπώ. Στην Ελλάδα τη Ρωσία. Δεν φέρε το διπλό. Θα γίνει χαμό. Πήρε εφημερίδε. Το καταλάβαινε. Ασλαμά, πήρε εφημερίδε. Πήρα Sunday Times, την έδειξε ο Βίλιππ. Έφαγα πέσιμο. Βρήκε, βρήκε. Κάτσα τη Σαν. Βρήκε, έφαγα. Το mail τελείωσε. Πέσιμο έφαγα. Γιατί? Τέτοιο πέσιμο είχα φάει από τον Άρη. Γιατί κράτησα τη Σαν στα χέρια μου. Ντροπή, έσκο μου είπαν. Επειδή έχουν με τη σύνδεσμο στη Λίβερπουλ. Γιατί να με το Χίλσμπορ. Παρά λίγο να με διαγράψει. Τελικά λόγω καλή διαγωγή με κράτησαν. Έβαλε εδώ την Ντοματζιούκη ο Τσαλτήρη. Αγγλιάρα σ' αγαπώ. Να τη Ρωσία να τε φάρει το διπλό. Οι γραμμές ανοιχτές. 23-10. Που ακούστηκε. 2, που ακούστηκε 7, πρώτη φορά. 8-8-8. Γυαλί ηλίου. Γυαλί ηλίου. Optical Express. Που, ποιο, σε ποιο match του Άρη, ναι, έχει ακουστεί το σύνθημα αυτό που έχω παραφράσει εγώ. Σε ποια πόλη? Πώς πάει, πώς πάει. Έτσι, έχει, πώς έχει την πόλη. Αργιανάρα σ' αγαπώ. Μην φωνάζει. Να το πάρω το διπλό. Τον Αβάτο μη τελικό με την Ξάνθη. Όχι, εκεί πέρα που σούνταρε στα πουλιά. Εκεί τον πλήρωσε. Έχει παίξει Άρη πρόκριση. Γιατί ψηλιάστηκε. Είδε, γιατί είδε τι γίνεται. Ναι, ναι. Ποιο ήταν? Ο goalkeeper ο Τσέχο. Έχει βγει. Μετά πήγε στον Άρη, νομίζω. Πήγε στον Άρη, εσά. Γιατί ο τέτοιο. Ο Βραζιλιάνο που μετρούσε τα πουλιά στι πολυκατοικίε εκεί πέρα. Αριανάρα, αγαπώ. Στο ένα, στο ένα το γκολ σου. Opticon Express, γυαλιά ηλίου. 54, πόσο είναι το τηλέφωνο μας? FM κενό, ναι, μήνυμα, αποστολή στο 54526. Ο πρώτος που θα στείλει θα πάρει γυαλιά ηλίου. Σε ποια πόλη, ποια είναι η περίσταση, ακούστηκε μάτς του Άρη. Σε ποιο μάτς? Σε ποιο μάτς, για πρώτη φορά το σύνθημα το οποίο λέει ο Χρήσανθος. Όσοι τηλεφωνικά. Αργιανάρα σ' αγαπώ. Θα το πάρω το διπλό, βοήθησα. Όσοι τηλεφωνικά. Μηνυματικά, όχι τηλεφωνικά, γιατί υπάρχει τηλέφωνο. Κανείς δεν πίστευε ότι θα το πάρω το διπλό. Όχι, όχι. Μία άλλο, όχι, άστο. Βοήθησα. Ναι, τώρα το ξεφτύλησες. Κι εγώ το βρήκα, το βρήκα κι εγώ. Ναι, γραμμή, καλημέρα. Θα το πει ο άλλος στον αέρα. Γεια σας, γεια. Πιο δυνατά λίγο, πιο δυνατά. Χαίρετε. Καλημέρα, όνομα και ομάδα, φίλε. Όνομα και ομάδα.
Πέτρος Αριανός. Πέτρος ο παδός του Άρη. Πάμε Πέτρο. Δεν το παρώ το δίπλα. Αλλά δεν θέλω γιαγιά έτσι κι αλλιώς. Ναι, μην το πεις όμως. Μην το πεις. Δεν θα την πω, δεν θα την πω. Ήσουν, μήπως ήσουν, μήπως ήσουν. Ορίστε ήμουνα, ήμουνα. Μπράβο. Ωραία, πάμε, άλλο θέμα, Πέτρο. Είμαι παλιός. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω λίγο το Χρήσανθο. Να ρωτήσεις. Για τις μεταγραφές, γιατί μάλιστα. Ακούω και για δεξί μπακ. Δεν υπάρχει. Αυτό, όχι, έτσι, αυτό δεν γιατί ή για αριστερό μπακ, ας πούμε, αριστερό μπακ πάρει, προϋποθέτει, ναι, ναι, προϋποθέτει ότι θα φύγουν, φαντάζομαι. Δηλαδή, δεν νομίζω να πάμε το χρόνο με τρία αριστερά μπακ, δηλαδή και με Τσουμάνι και με Βαλεριάνο, ας πούμε. Θα το δούμε αυτό, και με τον Ισπανό. Πιθανόν κάποιος να φύγει, ναι. Το δεξί μπακ δηλαδή είναι, δεν ισχύει. Είναι γιατί πρόταση, υπάρχει ως πρόταση, υπάρχει, ναι. Ο εξετάστηκε, αλλά αυτή τη στιγμή έχει Τζανακάκη και Μπούρμπο. Δεν νομίζω να πάρει. Αυτό επειδή ανανεώσαμε τον Μπούρμπο προχθές, επομένως το φαντάστηκα ότι είναι. Θα πάρει φορ 100% και θα ρίξει λεφτά στο φορ. Ωραία, δηλαδή, αμυντικό χαφ. Ενδεχομένως ο φορ να είναι και πιο ακριβώς από τον Κολάσο. Αυτό είναι okay. Το στόχος. Αμυντικό χαφ, στόπερ. Αυτούς τους τρεις για βασικούς. Θέλει άλλους τρεις βασικούς δηλαδή. Ναι. Και θα πάρει μετά. Τρέμ. Και άλλους δύο-τρεις οι οποίοι δεν θα προορίζονται για βασική. Τώρα, αν θα το κερδίσουν στην πορεία, θα το δούμε. Χρήσανθε, θέμα Γιαννιώτα υπάρχει στον Άρη που έμεινε ελεύθερος. Θέμα Γιαννιώτα υπάρχει, αλλά νομίζω ότι ο Γιαννιώτας θα παίξει Πριμέρα Διβιζιόν. Ο οποίος είναι φόλο ΑΕΚ, ε. Ο Γιαννιώτας. Ο μπαμπάς είναι άρρωστος. Άρρωστος ΑΕΚ. Και τι έγινε. Και εμείς λέμε, ο μπαμπάς σας είναι Αριανός. Μετά εσύ είσαι Αριανός. Πάω κι εσύ. Έτσι δεν γίνεται. Δεν με πειράζει, γιατί έχω χορτάσει από Αριανούς ποδοσφαιριστές. Είμαι κυρία, είμαστε στον αέρα, αυτό θέλω να το σιώρω, σαν κουλ κανιβαλή. Είμαστε στον αέρα, καλώς σε λίγο. Ωραία. Ο μπαμπάς του ήταν φόλα ΑΕΚ, ο Γιαννιώτας είναι φόλα Άρης. Πού είναι, από 14 χρόνια στον Άρη, ρε. Άκου τώρα τι σου λέω. Γιατί πήγαινε στην Καλκιδική, τρώγατε μαζί σου φουλάκια στον Άγιο Πρόδρομο. Φόλα ΑΕΚ. Και κάποια στιγμή προτάθηκε για να έρθει στον ΠΑΟΚ. Μόνο στο ΠΑΟΚ είναι φόλα ΠΑΟΚ. Είναι φόλα ΑΕΚ. Αυτό που κάνεις ώρα. Λοιπόν, έκλεισε ο διαγωνισμός. Έκλεισε. Νικητής για το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Optical Express. Να το πω στο σύστημα. Είναι ο. Πες το σύστημα. Πες το. Αριανάρα σ' αγαπώ. Άρα τη Μαδρίτη θα το πάρω το διπλό. Μαδρίτη λοιπόν είναι η απάντηση. Ο Ζαχαρίας. 9 λεπτά είναι βίντεο. Ναι. 9 λεπτά λένε μόνο αυτό. Φαντάσου πριν το μάτς. Ο ορισμός της άνοιας. Ζαχαρίας Κουτσοκώστας είναι ο νικητής. Να ζήσεις τέτοια στιγμές εσύ βρε μπαμπόγερε. Ήταν πριν βάλετε τους προβολείς. Το πιο συναρπαστικό πράγμα. Πριν βάλετε τους προβολείς Χαριλάου ή μετά με το μάτς. Εδώ πρόσφατα. Την ίδια μέρα που κλαίγατε. Γιατί με την Κατοβίζε. Γιατί με Φενέρμπαξε προκριθήκατε και κλαίγατε προκριθήκαμε κι εμείς. Πού να ζήσεις βρε. Περίμενε λίγο. Που έχεις το πιο συναρπαστικό. Με τη Φενέρ παίζα την ίδια μέρα εσύ με την Ατλαντικό. Ζαχαρία, τα γυαλιά είναι δικά σου. Ζαχαρίας Κουτσοκώστας. Και απλά εσύ είχες παράταση. Εμένα με σφάζουν μέσα στην Ισπανία παράταση με την Βαλένθια. Με την Αύστρια. Γι' αυτό σου λέω ρε, βγούμε σε μαγαζί εγώ εδώ και γίνονταν πανικός. Μόνο πάω από την δεν μπορεί ρε φίλα μην δείχνει κάποιοι Άρης. Ζαχαρία τα γυαλιά είναι δικά σου. Αύστρια έπαιζε εκείνη η μέρα. Αύστρια Βιέννης. Ο Άρης. Ο Άρης έπαιζε Αύστρια, τελείωσε και μετά από μια ώρα, δύο ώρες, τελείωσε ο ΠΑΟΚ. Εσύ με την Αύστρια 0-0 εδώ. 1-0 εδώ, 1-1 εκεί. 1-1 εκεί. Ποιοι ήταν εκείνοι οι Πολωνοί που μπήκαν στην Αγγελόνια και φτάσαμε μέχρι την Τρία. Έτσι και η Αγγελόνια είναι. Πολωνοί είναι. Λοιπόν, το ξεχάσει. Θέλω να απαντήσω κάτι. Οι Πολωνοί που μπήκαν στην ένα και σα στάσαν μέχρι την τρία. Ναι, ο Ραπτόπουλο με μουσι. Έγινε ο Ραπτόπουλο με μουσι. Έλα, εντάξει, ωραία. Τι έλα, εντάξει, ωραία. Είναι άγριο, οι Πολωνοί είναι άγριο. Ούτε εμεί είχαμε τύχη με αυτού. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν. Παναγιώτη, ξέρει τι είχαν αυτοί. Και εδώ χρήσατε η ερώτηση. Και πιστόλια είχαν μαζί του. Λοιπόν, γιατί μα πήρε τηλέφωνο στο διάλειμμα τώρα ο Γιώτη Βεντούρη και σκέφτηκε κάτι το οποίο οριακά δεν το είπα και εγώ. Ο Ζαχαρίας πήρε το γυαλί. Το είπαμε 30 φορές. Αλλά μιλάτε. Ζαχαρίας Κουτσοκώστας πήρε το γυαλί. Αλλά μιλάτε. Ποιο μιλάει, ε! Πρωί-πρωί διάβασε ο Παναγιώτης. Διάβασε ο Παναγιώτης. Διάβασε ο Παναγιώτης. Μία δήλωση του Κώστα Βουτσά. Ότι ποτέ δεν έχει ξεπεράσει παιδί τον πατέρα στον χώρο της τέχνης. Ηθοποιό ή τραγουδιστή. Ή τραγουδιστή. Και πού ήρθε εμένα το μυαλό που πήγε δεν το είπα. Και μας το λέει ο Γιώτης Βεντούρης. Ρε παιδιά, λέει πλάκα. Ο Κούρκουλος. Νταράλας Νταλάρας. Ο Γιώργος. Κλάση ανώτερος. Σωστό. Σωστό. Πήγα να το πω και λίγο κόλλησα, δεν ξέρω γιατί. Γιατί ο ένας είναι Νταράλας και ο άλλος Νταλάρας. Ίσως γι' αυτό. Ναι. Γεια σου, ρε Γιώτη, καλημέρα. Σωστός. Μπράβο. Γεια σου. Γιατί δεν το είχε περάσει ποτέ. Ηχητικός σωσίας του Παναγιώτη Παδόπουλα. Ναι, ρε. Το έχει δώσει κανένας. Εγώ έχω άλλη χαρά. Με άλλο σύνθημα. Αριανάρα, μαθεώτη, θα ποτίσουμε χασίσει και τον τότε. Και Αριανάρα, ξέρεις ότι. Μολυλιώμα, Άρη, πάρε το διπλό μέσα στη Ρώμα. Κλατς! 1-0 στο 22 δευτερόλεπτο. Θα ποτίσουμε την Ευρώπη. Αυτό είναι.
Ναι, εγώ με τον Τότι. Όχι, με τον Τότι. Με τον Τότι το ξέρω και με τη Ρώμα. Εντάξει. Υπάρχει το άλλο που μας φωνάζατε μετά τη... κάτι με την Μπάγερ, μας φωνάξατε. Ε, ναι. Ποιο. Και σας φωνάξαμε κι εμείς μετά. Τι πέντε στην. Τι ευκαρπία, τι. Όχι, όχι. Το πιο καλό σύνθημα. Ναι. Θα τα λέμε αυτά εδώ πέρα το καλοκαίρι, Μαρία ναι. Σλαμή, που θα λείπεις. Ναι. Λοιπόν, το πιο καλό σύνθημα. Ναι. Όχι, είναι... το όλο το καλοκαίρι που θα λείπεις ναι, για το. Ναι, σωστό, ναι, σωστό. Ναι, ναι. Το καλύτερο το είναι. Ηρακλής Άρης. Ηρακλής Άρης. Το σκορ είναι 1-2 το τελικό υπέρ του Άρη. Α, με Παναγούλια, το στημένο. Όχι, όχι, όχι. Ποιο στημένο, βρε. Σαν χλαμπούχλα. Στημένα μόνο εσείς. Μόνο εσείς πάτε και λέτε τους παίκτες. Ναι, καλά το 1-2. Εκείνο, εμείς, θυμάσαι για να βγεις για να βγεις Ευρώπη. Ό,τι στημένο μας λες, έχω κερδίσει, δεν ναι, έχω χάσει. Ναι, σωστά, ναι. Λοιπόν. Όπως Άρης Ολυμπιακός 1-2 με Κατσικανού τερματοφύλακα. Το θυμήθηκε αυτό. Δεν το θυμάται εσύ, το ξέχασε. Επειδή χάσατε γι' αυτό. Τα μάτια του Ολυμπιακού που έχει χάσει. Μα χάσατε εκεί πέρα. Άλλο θέλω να πω. Κατάλαβες. Δεν το θυμάμαι. Δεν θυμούμε το σχέδιο. Πόσο χρόνο είναι. 1987 ήταν. 10 χρόνια. Άρης Ολυμπιακός 1-2. Άρης Παναθηναϊκός 1-4-1-0 μέχρι το 75. Και μετά το κάνει 4 με Βαζέχα που μπήκατε από την 3. Τι είχε γίνει. Μέσα εκδρομίζουν εκεί. Μέσα ήμουν. Μέσα αυτό. 88 ήταν. 11 χρονών ήμουν αρέ. Σε αυτό θυμάσαι. 1-4 με Βαζέχα. Εκείνη την αγωνιστική τι είχε γίνει. Είναι κάποια μάτ έχουν απεργία. Ναι. Δεν καταβαίνουν οι ομάδες. Ποιο ωραία, εσύ λες την απεργία των 6 ειδικών των 87. Περιμένετε να πω το καλό με τα συνθήματα τώρα. Ναι. Προπαγανδιστές το 87. Το 87 και το 88. Α, δεν σε πει. Ηρακλής Άρης 1-2. Ναι. Χρονιά περίπου πες. Μπάμπης Τενές προπονητής στον Άρη. Ναι. Επικοντομινά. Ναι. Ο Ιρλανδός, ο Μπάμπης, ο Τενές, ναι. Φωνάζουν επικό σύνθημα οι Ηρακλειδείς. Και οι δικοί μας φωνάζουν. Μη διώξετε ποτέ. Όχι αυτό. Τον Μπάμπη τότε, ναι. Σωστό. Επικό σύνθημα. Ναι. Βούρτσες, μπλε! Τότε, ναι! Φωνάζετε εσείς. Ναι. Βούρτσες, μπλε! Στον. Ναι. Και τι φωνάζει ο Τενές. Ο Τενές. Αυτό το φωνάζετε στον γκολ που βάζετε στο 1-1. Ναι. Στην ισοφάριση. Και στο 1-2 φωνάζουν οι Αριανοί. Τώρα είναι μπλε! Τότε, ναι! Και εμετικό σύνθημα. Αυτά. Εμετικό σύνθημα. Αυτά είναι τα πιο ωραία, ρε φίλε. Γιατί πρέπει να έχουμε οπαδούς και τον δύο. Εμετικό σύνθημα έχουμε φωνάξει εμείς για τον Παναγούλια. Όσο ζούσε ο άνθρωπος, έτσι. Ήταν ακουγόταν την αρχή στον ΠΑΟΚ το 89-90, σεζόν 88-89, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Αλκέτα, αλκέτα. Θα σου το πω στο δεύτερο. Ναι, ναι, ναι. Φέρε μια πλακέτα. Είναι εμετικό. Πάρε μια πλακέτα. Εσχρό, Θεός χωρές τον. Εμετικά, έλεγε. Να τον πάρετε τότε, να τον πάρει τον Αλκέτα. Να το στείλετε μετά πακέτο με τον πανιό. Ήταν Χρήστο βοηθός και ερμηνείας του Billy Beacom στην Εθνική. Έτσι. Μεγάλος Billy Beacom. Ποιος είναι ο Billy Beacom. Βορειοϊρλανδός. Επί χρόνια προπονητής στην Εθνική Ομάδα και στον Εθνικό και στον ΠΑΟΚ για 5 ή 6 μήνες. Μαζί μας είναι η Βασιλική Ρετσίνα, αυτή την οποία θα πίνει πλέον ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας όπου και αν πηγαίνει. Η Ρετσίνα με την παραδοσιακή πλούσια και αυθεντική γεύση, τώρα ακόμα καλύτερη. 713-981. Τηλεφωνείτε στη Μεσημβρία Ινοποιητική. Δεν πάτε για προπόνηση μετά στα γήπεδα της Μεσημβρίας και κυρίως δεν βγαίνετε βόλτα με τον Μπερμπάτοφ εκεί στο χωριό, διότι. Που πήγαινε σιγά με 170. Με 170 στη κατέβαινε και όσοι ξέρουν την κατηφόρα της Μεσημβρίας, καταλαβαίνουν. Είπες για Mr. Gold. Πίτσα. Το είπα. Το είπα. Εννοείται. Εννοείται. Το είπα. Το είπα. Μίδια Μάρθ, έχεις να πεις. Είπα. Ρεγκίνα, είπα. Το είπα. Όχι, όχι. Δεν είπες τσιφσί. Αυτό πες το. Παίρνεις το αυτοκίνητο. Τσιφ, τσιφ. Παίρνεις το αυτοκίνητο. Ναι. Θα πας από μένα. Ναι. Τσιφσί. Injection service. Θα πας Απόλλωνος 18 κάτω τούμπα. Κάτω τούμπα. Απέναντι από τον κήπο του Καλού. Κήπο του Καλού. Έχει και μια ταβερνούλα πιο πάνω. Μπράβο. Εσύ θα πας στο τσιφσί. Ναι, ναι. Injectionservice.gr. Μαγεία. Πρώτο μηχάνημα ναι. Στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψεκασμού. Πω, ενθουσιασμό. Τσιφσί. Ναι. Και θα πεις ναι. Η τιμή να χρεωθείς τον Μάριο. Α, εντάξει. Ο Μάριος μετά θα κανονίσει. Θα πω ότι ήρθα από τον Τσάλτσι. Ο Ασλίφ. Ο Τσίφ είναι πάντα ο Ασλαμής. Θα πας και όλα στο αυτοκίνητό σου. Τέλεια! Τέλεια. Και θα έχεις οικονομήσει το καύσιμο. Και κανονικά θα πέφτει το ταξίμετρο. Θα τα πέφτει όλα. Όλα πάντα. Αυτά. Ωραία. Δρόμο. Λοιπόν, εδώ λίγο προσοχή να δώσουμε. Α, σίγουρα. Ναι. Μην δίνετε προσοχή, παιδιά, τίποτα. Κάτι άλλο θέλω να πω. Okay. Οπότε να καλημερίσουμε όλο το επιτελείο του Μπέργκλερ που είναι σε ετοιμότητα και ετοιμάζει από φρέσκο μοσχαρίσιο κυμά 100% τους κυμάδες για τα Μπέργκλερ, ειδικά για το βράδυ που θα πέσει ξύλο καθώς υπάρχει το Γαλλία-Βέλγιο. Μπέργκλερ μεταμορφώσεως 5 στην Καλαμαριά για ντελιβεριά 23 14 007 7 20 2. Δεν έχουμε καμία κλήρωση. Φίλε Κοσμά, γυαλιά δίναμε όχι με συμμετοχή, έτσι διαφορετικά. Με ένα γρήγορο κουζάκι που έβαλε ο Χρύσανθος.
Αύριο λογικά θα δίνουμε και γυαλιά, λογικά και γυαλιά, αλλά σίγουρα στα μάτια Κραουνάκη σπήρα-σπήρα και ηλέκτρα Μελένα Παπαλιγούρα. Είναι μέχρι και Παρασκευή η παραστάση και ακούτε το σποτάκι στο Λίμπερο. Λοιπόν, πιπερών, σύγχρονο μαγειρίο στην Γεωργίου Παπανδρίου 25, η πρώην Ανθέων, για μένα ήταν, είναι και θα είναι Ανθέων. Όχι επειδή έχω κάποιο πρόβλημα με τον Γιώργο Παπανδρέου, αλλά επειδή είναι. Φίλε, θες να λες την κανονική οδό, διότι πλέον οι άνθρωποι όταν δεν το ξέρουν, πατάνε στο GPS και πατάνε. Και αν πατήσουν Ανθέων, θα τους πάει στην Αθήνα. Μπορείς να λες την κανονική οδό για να πάμε στο Πεπερό να φάμε κανονικά. Γεωργίου Παπανδρέου, 25. Έτσι. Εδώ και τρεις μέρες. Ο άνθρωπος ο οποίος εκδίωξε και καταδίωξε τον κομμουνισμό από την Ελλάδα. Έστειλε, γέμισε τα νησιά με τέτοια, έτσι. Και γέμισε τη Μακρόνισο και τη Γιάρο. Όχι τον Περόν. Όχι, ναι. Ο γέρος της Δημοκρατίας. Τα ξέρεις αυτά. Λέμε γέρο της Δημοκρατίας. Μόνο εγώ στα λέω αυτές τις αλήθειες εδώ πέρα στην εκπομπή. Γέρο της Δημοκρατίας λέμε αυτόν, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος Σβατσενέγκερ, κυνηγός δηλαδή. Τσάλτη. Τσάλτη. Των κομμουνιστών. Ναι, όντως. Αλλά δεν τα λέτε αυτά, δεν τα γράφετε. Το έχω ξαναπεί και μόνος και μαζί σου. Και μαζί σου. Και μαζί σου. Έτσι. Για σήμερα διαλέγω από πιπερών μπριζόλα σταυλίσια. Όχι, όχι, όχι. Τι, μπριζόλα? Σταυλίσια. Όχι. Σταύλ. Όχι. Μπριζόλα σταυλίσια δεν τη διαλέγεις γιατί σιγά μη σου δώσουμε 13 ευρώ κούτρα. Δεν υπάρχει αυτό. Πάρε μια μπριζολάκια λαιμού. Μπριζόλ of Stavl. Όχι, εδώ δεν τι έχει. Το με περιοχή έδεσας. Κάνει κοχυρινό έδεσας, γιατί. Έχει κάπου ρε, εσύ πες το. Με γλυφάδα και φα... Να το. Με γλυφάδα. Πιφτέκι, εδώ διάβασε πιφτέκι. Τι, την πιφτέκι. Φαλήρου. Φαλήρου. Ναι. Παλαιού. Λοιπόν, άκου λίγο. Θα πας. Γιατί είναι το βόδι από το φαλήρου. Θα πάρεις μια άγκουρο ντομάτα. Ναι. Για να φας λίγο υγιεινά γιατί έχεις γίνει. Όπως ήμουν εγώ πριν. Μια άγκουρο ντομάτα θα πάρεις. Το ζω και αυτό ρε παιδιά. Μου δίνεις συμβουλές για δυνάτες μας αρχές. Και μία, και μία. Θα τα κλείσουμε όλα τελείως. Και μία, και μία. Μοσχαροκεφαλή. Δεν τρώω τέτοια άστο. Μοσχαροκεφαλή. Ούτε ο Παπαδόπουλος τρέχει. Εγώ φίλε, τι να συγχαίρομαι αυτά να ξέρεις. Εγώ δεν τρώω τέτοια. Λοιπόν, άκου. Αυτό, αρνιά, κατσίκια. Αλλάξου, περίμενα, σε κάνω κάποιο. Ρεβίθια. Άκου, Χρυσαφέ. Κρέπες. Με κρέας μέσα. Κρέπες με κρέα στο φούρνο. Και δεν έχεις φέρει. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ να πω την αμαρτία μου. Καλά, δεν είπαμε να φασίσει. Εγώ είπαμε να φασίσει. Φτεκάρε, ρε. Θα πω καλώς εδώ. Πιπερών, Βασίλη, λοιπόν, άκου λίγο. Ετοίμασε κρέπες. Η Τρόικα υπόσχεται σε Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Ναι, ναι, τι θα κάνει. Τελειώσαμε το πιπερών. Τι θα πάρεις, κρέπες. Κρέπες για τον Τσαλτίδη. Κρέπες με κρέας. Πέρα το χέρι σου, ρε. Στο φούρνο. Από αυτό μπορούμε να μας πει. Βασίλη, ετοίμασε μία μερίδα για τον Τσαλτίδη. Ένα-δύο, ακούει δέχομαι, το πιπερών. Δέχομαι να φάω και λαχανοτολμάδες. Αλλά μετά θα κριτικάρω. Τους κάνει πάρα πολύ ωραίους. Τους κάνει. Στο λέω δεν κάνει. Στο είπα. Είναι πικτή από πάνω η. Άστο, γενικά δεν παίζεται. Άστο. Περώνει στο λέω είναι ζωγραφιά. Όποιος κινείται. Ανατολική Θεσσαλονίκη. Κυρία Μαρία, μπορούμε να πάμε το Σαββατοκύριακο. Όποιος κινείται. Ανατολική Θεσσαλονίκη. Και δεν έχει φάει κόκκινο νερό. Εγκληματή. Σα αρέσει το ντολμαδάκι. Μ' αρέσουν όχι τα ντολμαδάκι, λαχανοτολμάδες. Λαχανοτολμάδες, μάλιστα. Και το εξοχικό μαζί. Και τελειβεριά 2310-868-868 για πέρα. Ωραία, θα πάμε μια μέρα. Έχει σάντουιτς Κλεάνθης Βικελίδης. Θα πάμε, όχι. Είπε εξοχικό, το πάω. Κλεάνθης Βαλαρούτσος. Κλεάνθης Βαλαρούτσος έχει μόνο. Λοιπόν, θα πάρουμε Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Ωραία. Και σένα, ο Παπαδόπουλος θα πάρει εσένα και εγώ τον Παπαδόπουλα. Και θα σε πάω στο Χαρινά, στο Αρχοντικό. Πού είναι αυτό? Εκεί σε σένα? Και άλλη φορά που είχε πει για. Περίμενε, πού, Άγιο Αθανάσιο ή Βαθύλακο? Στο Βαθύλακο. Άθυρα. Τόσο. Όχι στο Βαθύλακο. Στο Άθυρα σε πάω. Σε εκείνη τη μεριά δεν είναι. Προς τα εκεί. Ναι. Ναι. Απ' τη Χαλκιδόνα στρίβεις αριστερά. Απ' τη Χαλκιδόνα, μπράβο. Αυτό η φταίγει, ε. Φίλε, η Χαλκιδόνα πάει. Έχει μείνει μόνο το όνομα, ε. Τόσο. Για τα φυλάκια. Μόνο το όνομα. Τόσο. Τόσο. Και να φας εκεί μοσχαρίσια τηγανιά. Αν ήμασταν εικόνα, θα έλεγες με το συμπάθειο. Ναι. Μοσχαρίσια τηγανιά, δεν έχει ξαναφάει. Μοσχαρίσια τηγανιά. Αυτό που έκανε έτσι είναι το μπιφτέκι. Ναι. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Άστο. Θα σε πάω εκεί στο Αριανάκι. Είναι απίστευτο. Εκπληκτικός. Με αυτό ξέρετε τι έχει γίνει, ε. Χρυσανθέ. Παπαδόπουλας. Είμαστε τέσσερα άτομα. Εγώ, αυτός και άλλοι δύο, στη Σύφνο. Τι, απαρτή καρχαρία. Και πάμε πάνω στο Κάστρο, στο Θανάση, που είναι ζωγράφος, δεν υπάρχει. Πάμε, πρώτη μέρα. Α, καλό παιδιά. Αυτό εσύ, φίλε, αυτό εσύ. Παναγιώτης. Φτεκάριστρος πάντου, ε. Παναγιώτης Μπιφτέκη. Προτιμώ στο Τζουκάκι, να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, γενικά. Εδώ είμαι άνθρωπος. Χρήστε, δεν θέλω φίλε, να δοκιμάσω κάτι και να μην μου αρέσει. Τρελαίνω, μου γίνανε τάντερα. Δεν μπορώ. Ναι. Μετά μου γίνανε τάντερα. Χάνεται όλο το γεύμα μου. Δεν μπορώ. Παναγιώτη. Προτιμώ να φάω κροκέτες μετά μόνο.
Παναγιώτη, φίλε, εμένα ένα μπιφτέκι με πατάτες. Ωραία, μπράβο, φεύγουμε. Έτσι, μπράβο. Πάμε την μεθεπόμενη μέρα πάλι στο Θανάση. Φίλε, ο Γρηγόρης, Ξεφίας, εσύ, Παστίτσιο. Εσύ, ξέρω εγώ, Μοσχάρι, δεν ξέρω τι. Εσύ, φίλε, μπιφτέκι. Ωραία. Πάμε τρίτη φορά μετά από δύο μέρες. Για καλώ τα παιδιά, καλώ τα παιδιά. Εσύ μπακαλιάρο με τέτοιο. Εσύ καλαμαράκι, ροδέλα, δεν ξέρω τι. Πάει να φύγει. Λέω Παναγιώτη, φίλε, και εγώ να πω. Εσύ μπιφτέκι πατάτε, ξέρω. Το κατάλαβες. Φίλε, το μάθανε, δεν τον έπαιρνε παρά, έφευγε. Τον με τον έμαθε, έφευγε ο άνθρωπος. Παραγγελία. Καλημερίζουμε Θανάση και Σύφνο. Και τον Γιάνγκο τον Παοκτσί που πήγε για τρεις μήνες και έμεινε 35 χρόνια. Όπω θα είναι εκεί ακόμα, λες. Αλλά δύο μαγαζιά έχει κάνει. Ναι. Ναι. Άντε, αγοράζει αγοράζει τον Πάοκ για πλάκα. Τρία ώρα Πάοκ 24. Κλείνει. Ωραία. Λοιπόν, εγώ Παρασκευή εδώ. Τρεις ώρες όλη η αλήθεια. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Αύριο αδέρφια, Ασλαμά, go solo. Στην Μόσχα, αδέρφια, στη Μόσχα, αλλά από την νότια πύλη, από την νότια.